Ακούτε τον ήχο εδώ στην, σε μια όμορφη γειτονιά, εδώ στην Ξηροκρίνη. Είμαστε ανάμεσα σε δύο εκκλησίες. Ο Άγιος Νικόλαος που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Στον Νίκο, στην Νικολέτα, στην Νίκη. Και στους Άγιους Πάντες. Δύο εκκλησίες με πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Θα μου πείτε τώρα, ξεκινάμε την κουβέντα κάνοντας λόγο για εκκλησίες. Ναι, γιατί η εκκλησία, αν δεν το δεις αρνητικά το πράγμα, είναι η μάζοξη, είναι η συνάθεση ανθρώπων, ψυχών δηλαδή. Ανθρώπων που νοιάζονται για κάτι. Κάτι ψάχνουν, κάτι τους απασχολεί. Καταλάβατε, για να μην παρεξηγούμαστε. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα για τις γειτονιές εδώ στην Ξηροκρίνη, γιατί είναι όμορφη γειτονιά με τις 12 όροφες, όπως λένε. Είναι οι 12 όροφες πολυκατοικίες, όπου μέσα στεγάζονται άποροι. Άνθρωποι που στην πλειονότητά τους πιθανόν δεν έχουν ρεύμα, ή τουλάχιστον έτσι γνωρίζουμε εμείς, και που με σκυμμένα πρόσωπα από νωρίς το πρωί βρέθηκαν και στον Άγιο Νικόλαο για να ανάψουν ένα κερί, γιατί εορτάζει ο Άγιος, και γιατί θα παραμείνουν μετά, γύρω στη μία το μεσημέρι, όπου θα γίνει η κηδεία της 13χρονης Σάρας. Παγωμένα πρόσωπα, ψήθυροι αλληλεγγύης όμως. Άνθρωποι που έχουν νιώσει ότι ο πόνος ξεχυλίζει. Η αγωνία ξεχυλίζει, η απόγνωση ξεχυλίζει. Είναι και στιγμές που χαμογελούν όμως, που λένε δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε και έτσι. Αλλά τουλάχιστον μην χάσουμε άλλο παιδάκι. Μην χάσουμε άλλο μικρό από την παρέα. Γιατί εδώ στις γειτονιές της Ξηροκρίνης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όλοι νιώθουν μια παρέα, μια οικογένεια. Δεν χωρίζουν τα διαμερίσματα και τα ντουβάρια, τα κτίρια μεταξύ τους. Όλοι κατεβαίνουν, μονιάζουν στον δρόμο, πάνε στα σχολεία. Τα φροντιστήρια δεν έχουν και πολύ καλές δουλειές εδώ στην περιοχή, γιατί δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Τα φροντιστήρια τα έχει αναλάβει η Εκκλησία. Οι εθελοντές δάσκαλοι που μαζεύονται στις γειτονιές, στις γονιές, μαζεύουν μια ομάδα παιδιών με τη συνένεση των γονέων και απασχολούνται για λίγο μαζί τους, για λίγες ώρες την ημέρα, για να μάθουν τα παιδιά ξένη γλώσσα, να βελτιωθούν στα μαθήματά τους για να είναι γεροί και δυνατοί και να αλλάξει κάτι στον τόπο τους, και ή δυνατόν να μάθουν και από υπολογιστές που είναι το μέλλον. Σας περιγράφω σωστά μια εικόνα μιας γειτονιάς στη Δυτική Θεσσαλονίκη, της γειτονιάς που σήμερα δακρύζει, πονά και αποχαιρετά ένα 13χρονο αγγελούδι. Ιερή μέρα σήμερα για όλη τη γειτονιά. Είτε κάποιος πιστεύει και λέει πιστεύω σε αυτή την εκκλησία, έχω αυτό το θρησκευτικό φρόνημα, είτε δεν πιστεύει, αλλά η ψυχή του χτυπά δυνατά, χτυπά ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν, εδώ στις γειτονιές της Ξηροκρίνης, στη γειτονιά που 13χρονη Σάρα χαμογελούσε καθημερινά, αλλά αποσιωπούσε, έκρυβε το μυστικό του τι εφιάλτη βγαίνει το βράδυ με τη μαμά της, σε αυτή τη γειτονιά που όλοι δακρύζουν και αισθάνονται άλλη μικρή ενοχή γιατί δεν ήξεραν, γιατί δεν φρόντισαν να μάθουν. Άλλοι αισθάνονται ενοχή γιατί ακόμα και αν ήξεραν, έπρεπε να καταβάλουν κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, κάθε προσπάθεια για να εξυπηρετηθεί και η μαμά και η 13χρονη Σάρα. Έρχονται όμως οι επόμενες μέρες, όπου ξαφνικά αρχίζουν και ανοίγουν τα στόματα και στην εκκλησιά και στον Άγιο Νικόλαο και στους Άγιους Πάντες αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ τους και λένε και εγώ δεν έχω ρεύμα και δεν στο παντώ και 6 μήνες. Και εγώ δεν έχω ρεύμα και δεν στο παντώ και ένα χρόνο. Και εγώ δεν έχω ρεύμα. Αν σας μεταφέρω το συνέστημα του να βρίσκεσαι νωρίς ανάμεσα σε ομάδες πιστών, όπου κάποια στιγμή είναι σαν να θέλει να εκτονώσει αυτό που μέσα του κρύβει. Ξέρεις κάτι, Μαρία, ξέρεις κάτι, Γιώργο, και εγώ δεν έχω ρεύμα. Ή και εγώ δεν είχα ρεύμα και μου έβαλε η εκκλησία. Ή μου έβαλε ο γείτονας που είχε χρήματα και μου λέει πάρε να δώσεις την προκαταβολή να σου βάλουν το ρεύμα. Αυτή την Ελλάδα τη γνωρίζουμε? Αυτές τις γειτονιές, αυτή την ελληνική ψυχή, αυτή τη συμπεριφορά Ελλήνων τη γνωρίζουμε? Ή αυτή τη συμπεριφορά ανθρώπων που μένουν στις γειτονιές, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι αλλοδαποί, αλλά είναι εδώ, στη δική μας οικογένεια, τη γνωρίζουμε? Πολλοί κάνουν λόγο για ανθρωπιστική κρίση. Μπορούμε να τη δούμε κατάματα? Αντέχουμε? Επιχειρούμε σήμερα ως ραδιόφωνο του Α, Α96,5, το ραδιόφωνο του Α στη Θεσσαλονίκη και Α99, να πάμε στις γειτονιές των ανθρώπων και να δούμε πώς ζουν την καθημερινότητά τους. Ποιους συναντάνε και πού βρίσκουν φαγητό. Θα περπατήσουμε στα συσίτια λοιπόν τις γειτονιές αυτές, στα συσίτια της Ξηροκρίνης. Έχουμε επιλέξει, ίσως γιατί είναι και τεράστιος αριθμός των ανθρώπων που εξυπηρετούνται κάθε μέρα εδώ, τα συσίτια στην Ξηροκρίνη, ειδικά στους Άγιους Πάντες συγκεκριμένα, περισσότερα από 500 άτομα εξυπηρετούνται καθημερινά εδώ. Οπότε θα μου επιτρέψετε στην εισαγωγή της εκπομπής να πω μια καλημέρα στις κυρίες, σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες που ετοιμάζουν φαγητό. Τι κάνατε, καλημέρα! Πού πήγατε! Τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα! Εδώ είμαστε, στον αέρα είμαστε. Δεν με ξέρετε, δεν πειράζει, πρέπει να με ξέρετε. Εγώ σας ξέρω όμως. Μου είπανε να φροντίσεις αυτή τη. Για ελάτε να μου πείτε τι φτιάχνετε σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας? Αμαλία. Κυρία Αμαλία, είστε πάρα πολύ γλυκιά. Βλέπω εδώ
τεράστιες κατσαρόλες, σαν καζάνια είναι μεγάλα. 500 άτομα περιμένουν να φάνε, να δουν έτσι ικανοποίηση στην αδυναμία τους για επιβίωση. Πάρα πολύ ο αριθμός. Φέτος έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και βλέπουμε κάθε μέρα να έρχονται και ακόμη περισσότεροι. Και όση δυνατότητα υπάρχει φυσικά να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Καλά δεν κουράζεστε. Είναι τόσες οι ώρες. Εδώ άλλοι κάνουμε άλλα πράγματα και λέμε όχι κουράστηκα. Εσείς εδώ κουβαλάτε ποσότητες. Είναι κάτι που το κάνουμε με μεγάλη αγάπη. Πραγματικά αυτή η αγάπη μας δίνει αυτή τη δύναμη για να τα φέρουμε βόλτα και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε. Εγώ να μαρτυρήσω κάτι, επειδή είμαι από νωρίς το πρωί εδώ. Εδώ όλοι οι κυρίες που μαγειρεύουν, οι ιερείς, κυρίες και κύριοι που έρχονται εδώ εθελοντές, κοιτούν τα ρολόγια τους. Είναι νομίζω περίπου η ώρα που έρχεται σιγά σιγά ο κόσμος για να πάρει το πιάτο με το φαγητό, έτσι. Στις 11, ανάλογα βέβαια και με το φαγητό που κάνουμε, με τη δυσκολία του φαγητού. Γύρω στις 11 πάντως ξεκινάει η διανομή του συσιτίου. Και γύρω στις 12.30 με μία παρά τελειώνει. Έχει ολοκληρωθεί. Τι έχουμε σήμερα, το όνομά σας? Ρεβίθια που αρέσουν πολύ και σε μένα. Και θα φάω σήμερα ρεβίθια. Ρεβίθια? Βεβαίως. Για πείτε μου. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται, δεν θέλω να πει τη συνταγή, δεν χρειάζεται. Προσθέτω που περισσότεροι ξέρουν. Αλλά ρεβίθια σήμερα, χθες τι φάγανε οι φίλοι μας? Δεν ξέρω εγώ. Ήσασταν άλλη βάρδια. Είστε με βάρδια. Είμαστε κάθε μέρα μία διαφορετική βάρδια. Για να αντέχετε κιόλας. Βεβαίως, δεν μπορούμε κάθε μέρα να ερχόμαστε 8 ώρες εδώ. Αλλά μία μέρα ευχαρίστως με όλη μας την ευχαρίστηση. Γιατί έρχεστε σε ζείτε και μαγειρεύετε θελοντικά? Έτσι, γιατί θέλουμε, γιατί και εμείς. Θα πει κάποιος, άλλη δουλειά δεν είσαι κυρία μου να κάνεις? Ξέρετε, είναι καχύποπτος ο κόσμος σήμερα. Έχουμε δουλειές, αλλά τις παρατάμε. Γιατί ακούστε με, εγώ πιστεύω πολύ στον Θεό. Έχω και ένα γιο πεθαμένο, έχω και ένα μπαμπά και μια μαμά και μια θιά και δεν ξέρω τι. Στην ψυχή αυτών έρχομαι και βοηθάω. Για το Θεό. Πιστεύετε ότι έτσι θα δείξετε έμπρακτα ότι. Τι κάνετε? Έτσι. Το όνομά σας, κυρία μου? Κατερίνα. Συγχαρητήρια, κυρία Κατερίνα, που βλέπω ότι είστε εδώ από νωρίς. Ναι. Είναι σαν να ασκείτε εργασία. Στην ουσία δεν εργάζεστε, λειτουργήμα. Το ευχαριστιόμαστε όμως. Σήμερα έχει ρεβίθια, έμαθα. Ναι. Έτσι. Δύσκολες. Υπάρχει. Και το χιούμορ. Λέει η κυρία Σφάστη, μην δώσει συνταγή, μην δώσει συνταγή. Σας βλέπω έτσι με το χαμόγελο. Ίσως γιατί. Το κάνουμε με αγάπη αυτό που κάνουμε. Προφαντός με αγάπη. Και βλέπω ότι υπάρχει έντονο η διάθεση χιούμορ από νωρίς το πρωί, που σημαίνει ότι επειδή ζείτε την εικόνα. Είμαστε και αγαπημένες μεταξύ μας. Αυτό, ναι. Αυτό βεβαίως. Και με τον πάτερ, με όλους. Ίσως γιατί ζείτε την εικόνα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, που είναι σε αδύναμη θέση και βλέπετε ότι αν δεν δώσεις χαμόγελο, δεν απαλύνεις και τον πόνο του άλλου. Βεβαίως. Θα το δώσεις με αγάπη αυτό που θα δώσεις. Με αγάπη. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε πάρα πολύ άβολα, γιατί από το παράθυρό σας, εδώ μπροστά από την κουζίνα που μαγειρεύετε, μαζεύεται ο κόσμος και μαζεύονται αρκετά άτομα κάθε μέρα. Σχεδόν 500 άτομα ξυπηρετούν. Αυτό γιατί περισσεύει, όσο πάει περισσεύει το κακό. Δηλαδή περισσεύουν οι άνθρωποι που υποφέρουν. Αυτό μας στεναχωρεί. Ξέρετε, σήμερα ανακαλύψαμε εμείς, σήμερα αυτές τις τελευταίες 24 ώρες, ότι υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες ανθρώπων και στη δυτική Θεσσαλία. Πρέπει να έρθουν να πάρουν φαγητό. Εκείνο είναι το πιο δύσκολο. Εγώ έτσι νιώθω. Ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν. Δηλαδή θα την αξιοπρέπει, αν ξέρω κάπως έτσι το νιώθουν και δεν έρχονται να πάρουν. Γιατί όμως να ντρέπονται, γιατί να ντρέπονται? Γιατί θέση ξαφνικά. Πάρα πολύ. Αλλά ντρέπονται, τι να σας πω. Γιατί να πω. Νομίζω ότι θα χάσουν το φιλότιμο, από φιλότιμο από τι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, αλλά ξέρω μέσα στην οικοδομή μου και απέναντι έχουν. Τους λέω καλέ, ελάτε λέω να πάρετε. Ντρέπονται. Και τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι? Ό,τι βρουν. Λίγο από τον μπαμπού, λίγο από την. Πάτε κι εσείς κάτι από εδώ? Όχι. Πάντως κάποιες στιγμές έχει ενδιαφέρον μεταξύ σας τι συζητάτε εδώ. Τι κάνετε, γεια σας, το όνομά σας? Κυρία Κούλα, έχει ενδιαφέρον όταν μαζεύονται κατά δεκάδες εδώ και τους βλέπετε με απλωμένα τα χέρια. Είμαστε που είναι τόσοι πολλοί, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό που συζητάτε μεταξύ σας κάθε μέρα, όταν βλέπετε τον πόνο και τη δυστυχία, που μπορείτε να τη βιώνετε και εσείς οι ίδιοι. Και εσείς μαγειρεύετε για τους ανθρώπους. Αυτό που μεταξύ σας συζητάτε, τι είναι, ποια είναι η κουβέντα που κάθε μέρα. Η κουβέντα είναι ότι περισσεύει ο κόσμος και στεναχωριούμαστε. Όλοι λέμε ότι όσο πάμε στο χειρότερο. Θα έρθω πάλι στην κουζίνα σας σε λίγο, να σας αφήσω λίγο στην ησυχία σας. Έτσι μια μικρή γνωριμία ήθελα, πριν πάμε και στους ανθρώπους που βιώνουν την καθημερινή αδυναμία για να τα βγάλουν πέρα, ακόμα και για τους λογαριασμούς ρεύματος, έτσι. Ήθελα έτσι μια γνωριμία με τις κυρίες, που με χιούμορ, με το δικό τους διαφορικό τόνο, αγωνιούν κάθε μέρα για να σιτήσουν, να μαγειρέψουν για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι ξεπερνούν τα 500 άτομα κάθε μέρα, αυτό έχει μια διαφορετική αξία. Δεν συμφωνείτε? Επιστρέφουμε στη δική μας ραδιοφωνική συνωμοσία, στη δική μας γιάφκα. Τι κάνατε?
Είστε καλά? Καλώς σας βρήκα στη δική μας παρέα για το ραδιόφωνο του Αλφα. Βρισκόμαστε στην Ξηροκρίνη. Εκπέμπουμε απευθείας από την γειτονιά που σε λίγη η ώρα θα αποχαιρετήσει την 13χρονη Σάρα. Θα χαιρετήσει το αγγελούδι της γειτονιάς που χάθηκε τόσο άδικα, τόσο άδοξα, εξαιτίας των αναθυμιάσεων από ένα μαγκάλι που η μητέρα χρησιμοποίησε για να μπορέσει να ζεσταθεί. Έτσι λοιπόν έχει διαφορετική αξία αυτό, το να βρίσκεσαι εδώ, το να συζητάς, το να μπορείς να συμμετέχεις στη δική του συντροφιά, των ανθρώπων που έρχονται στα συσίτια, των ανθρώπων που μαγειρεύουν για έναν αριθμό ατόμων, όχι μικρό. Εδώ που βρισκόμαστε εμείς εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 500 άτομα. Και είναι καλό να ρωτάς και τους ανθρώπους που μαγειρεύουν για αυτά τα άτομα τι πιστεύουν και γιατί διαθέτουν από τον χρόνο τους και από τον κόπο τους για να αγκαλιάσουν και να εξυπηρετήσουν τον συνάνθρωπο. Είναι καλό να μιλήσεις και με τους ίδιους τους ανθρώπους για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς σκέφτονται και πώς βλέπουν την πραγματικότητα. Θα ήθελα εδώ, Κυριακή, σε παρακαλώ, έλα λίγο εδώ, Κυριακή Παντελόγλου. Θέλω να μου δείχνεις. Θέλω να κοιτάς, σε παρακαλώ, τον κύριο Σγουδάκη, το τεχνικό προστάμενο του ραδιοφώνου του Αλφα, να ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει το μικρόφωνο μου, γιατί ναι, μεν έχουμε τεχνική δυνατότητα με την υψηλή τεχνολογία σε μηχανήματα που διαθέτουμε, αλλά επειδή αλλάζω ρόφους και βγαίνω στον δρόμο και γυρίζω πίσω, θέλω να δω να πιάνει. Έχουμε εδώ, Κυριακή, σε παρακαλώ, να βλέπεις τον κύριο Σγουδάκη από το παράθυρο από εδώ, σε παρακαλώ, και να μπορείς να μου λες αν έχω σήμα ή δεν έχω. Κύριε Σγουδάκη, σας κοιτάω. Έχω σήμα για να προχωρήσω έξω. Θα επιχειρήσω να βγω στον δρόμο. Ωραία. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι όλα γίνονται απευθείας στον αέρα, με το κίνδυνο να υπάρχει και τεχνικό πρόβλημα, γιατί αλλάζω όροφα, αλλάζω ακριβώς γειτονιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει περίπτωση να χαθεί και το σήμα αν φύγω πολύ μακριά. Έχουμε τη δυνατότητα, οπότε διαρκώς θα μπορούν, αν χαθεί το σήμα, να ενημερώσετε. Πατέρα Αλέξη, σας παρακαλώ. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε από ραδιόφωνο, δεν είναι καταγραφή εικόνα. Και έχουμε έρθει για να καταγράψουμε λίγο και τα συσίτια, τους ανθρώπους που μαγειρεύουν φαγητό για να εξυπηρετεί όλος ο κόσμος, όπως και εσείς τώρα που είστε εδώ. Είστε καλά, κύριε μου, γεια σας. Καλημέρα. Ήρθατε για το φαγητό της ημέρας? Ναι, για το φαγητό της ημέρας ήρθα. Εσείς είστε άνεργος, υποθέτω, άνεργος. Τουλάχιστον άνεργος. Είστε... Τέσσερα χρόνια άνεργος είμαι. Πού μένετε εδώ στην Ξηροκρίνη? Εγώ παλιά Λαχαναγορά μένω. Πλατεία Περιστέρια. Κάθε μέρα συντίζεστε από εδώ? Ναι, κάθε μέρα. Στους Άγιους Πάντες. Από τους Άγιους Πάντες. Ας είναι καλά που μας δίνουν ένα πιάτο φαΐ και μπορούμε και στις δυσκολίες της ζωής, τουλάχιστον το φαγητό. Μου λέγανε μέσα οι μαγείρισες, κυρίες, ότι κάποιοι Έλληνες ντρέπονται να έρθουν να πάρουν το φαγητό. Ενώ βλέπω ότι διακριτικά δίνουν το φαγητό εδώ οι ιερείς, δεν γίνεστε, αν θέλετε να το πω έτσι, εικόνα για τον κόσμο έξω. Υπάρχει μια διακριτικότητα. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχουν στιγμές που μπορούμε να έρθουμε σε αδυναμία. Πλέον υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μην έχουμε να φάμε κι εμείς. Και εγώ που σας μιλάω, αύριο, χτες θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση που βρίσκεστε, να προτρέψουμε κόσμο να μην κρύβεται στα σπίτια που πιθανόν δεν έχουν ρεύμα και να έρθει να πάρει ένα φαγητό για το παιδί ή τα πρόσωπα για τους ίδιους, να μην άλλο μπαίνουν σε δύσκολη θέση. Ναι, γιατί να ντρέπονται να έρθουν να πάρουν φαγητό? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Αφού είσαι σε δύσκολη θέση, αναγκαστικά. Πώς άλλαξε η ζωή σας? Άλλαξε η ζωή μου, δούλευα εγώ κανονικά. Και δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Και το εργοστάσιο αυτό έφυγε, ανέβηκε Βουλγαρία. Και από τότε και λόγω ηλικίας, είμαι 46-47 χρονών, δεν με παίρνουν στις δουλειές. Παρότι είστε νέος άνθρωπος και σας βλέπω και είστε και άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει σε οποιαδήποτε εργασία. Ναι, αλλά δεν με παίρνουν σε δουλειές λόγω ηλικίας. Είστε και θύμα της ανάπτυξης. Έφυγε το εργοστάσιο, πήγε στη Βουλγαρία. Πήγε στη Βουλγαρία. Αυτό ήταν. Διώξαν όλο το προσωπικό. Θέλετε λίγο να καθίσουμε εδώ στο Μάρμαρο? Είναι λίγο παγωμένο, αλλά σας χρειάζομαι λίγο, γιατί έχει ανάγκη κάποια στιγμή να πούμε δύο κουβέντες που δεν συνηθίζουν να ακούν οι φίλοι ακροατές. Ίσως γιατί έχω καθένα στη δική του αγωνία, ίσως γιατί δεν δίνεται και δυνατότητα να ακούνε ο κόσμος ανθρώπους που είναι σε αδύναμη θέση όπως εσείς σήμερα, που αύριο μπορεί να βρίσκομαι εγώ ή οποιοδήποτε. Την πρώτη μέρα που ήρθατε στο συζήτιο, ναι, όταν πήρατε την απόφαση, ναι, θα πείτε θα πάω να πάρω ένα πιάτο φαγητό από την ουρά. Ναι. Ήταν κάτι που σας δυσκόλεψε στην ψυχούλα σας? Στην αρχή, ναι. Στην αρχή μου φάνηκε πολύ περίεργο. Γιατί έβλεπα τον κόσμο, κοιτούσε περίεργα, δεν αισθανόμουν και εγώ καλά. Αλλά όσο πήγαινε ο καιρός, αναγκαστικά, άμα δεν έχεις άλλη επιλογή, τι να κάνεις. Οι δικοί σας άνθρωποι γνωρίζουν, το συζητάτε, το βλέπουν με πόνο, το βλέπουν με μια δυσαρέσκεια ή λένε, πες μου, πώς θα έρθω κι εγώ?
ή πώς θα μπορούσα να στείλω και ένα φίλο από τη γειτονιά που και αυτός δεν έχει φαγητό σήμερα και θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί από τα συσίτια. Δυσαρέσκεια δεν το βλέπω να το βλέπουν. Εντάξει, το βλέπουν, παιδί μου, και με λένε, παιδί μου, πώς θα γίνει αυτό και εγώ στους Αγίους Πάντες να παίρνω και εγώ φαγητό. Δυσαρέσκεια όχι, δεν το βλέπουν. Γιατί πολλαπλασιάζεται η ανεργία, πολλαπλασιάζεται ο κόσμος, δεν έχει να φάει. Αναγκαστικά πηγαίνουμε όλοι στις εκκλησίες. Την ελπίδα την έχετε μέσα σας? Την ελπίδα, ναι. Πάντα, ναι. Έτσι, γιατί πάντα. Αυτό σήμερα είναι κάτι προσωρινό. Αύριο μπορεί να αλλάξει. Αύριο μπορεί να έρθει μια θέση εργασίας, να έρθει κάτι που δεν το περιμένετε εσείς ή εγώ που τώρα συνομιλούμε και μας έφερε η ζωή να γνωριστούμε. Και κάτι να αλλάξει και να έχετε τελείως διαφορετική εικόνα. Ναι, έχει. Μια ελπίδα την έχω, ναι. Έχω ακόμα ελπίδες. Σας ευχαριστώ ειλικρινά που έτσι μας εμπιστευτήκατε μέσα στην κουβέντα. Τι κάνατε? Το όνομά σας, το μικρό έτσι. Πασχάλης. Σπύρος. Ναι. Κύριε Πασχάλη, σας βλέπω είστε ένας μποέμ τύπος με το τσιγάρο σας. Δεν είναι μποέμ. Είναι... Σας βλέπω έτσι, παρακολουθείτε τη συζήτηση. Παρακολουθώ γιατί είναι στο χείλος της καταστροφής. Δηλαδή, πώς το λέμε. Έχετε όμως ένα. Ξέρετε, κανείς αν σας δει αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο να κάθεστε μόνος σας, δεν θα σκεφτεί ότι μόλις φύγατε από το συσίτιο. Κρατάτε, έχετε μια αξιοπρέπεια και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Είστε άνθρωπος που βγάζετε μια αξιοπρέπεια. Ναι, αυτή η αξιοπρέπεια δεν θα τη χάσω. Γιατί έφτασα στο αμήν. Μένω στα Περιστέρια, νοικιάζω. Δεν έχω να μπορώ να πληρώσω το νίκη. Με βοηθάει κάποιο και δίνω το νίκη. Το ρεύμα, έχετε? Το ρεύμα προς το παρόν έχω, αλλά δεν μπορώ να το πληρώσω. Είναι 139 το ρεύμα και 145 το νερό. Δεν έχω να το πληρώσω. Με δίνει κάποιο, με βοηθάει, πληρώνω το νίκη. Εξυπηρετήστε από άλλο φίλο γνωστό σας που είδε τη θέση στην οποία βρίσκεστε και λέει: άσε, θα βοηθήσω εγώ. Ναι. Και με διαφτάνει. Αλλά το ρεύμα και το νερό δυσκολεύω. Μα, θα μου το κόψουν, ε. Φοβάστε γιατί η τελευταία νέα λέει ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αποκοπές. Δεν έχω τι να κάνω. Να πληρώσω τον νίκη. Πληρώσατε τον νίκη, αλλά χρωστάω κι άλλα. Άλλο 4-5 εκατοστάρικα. Όταν μπήκα στο σπίτι αυτό, έπαιρνα επίδομα από την πρόνοια. Μου το κόψανε. Περιμένω να περάσω επιτροπή εδώ και 8 μήνες. Α, είστε στις γνωστές επιτροπές που ποτέ δεν λειτουργούν. Με κοροϊδεύουν, κοροϊδεύουν. Στα ΚΕΠΑ είστε κι εσείς. Ναι. Τι με τον ΚΕΠΑ είστε κι εσείς. Ναι. Το βουλιάριο θέλω να το σφραγίσω να παίρνω φάρμακα. 6 μέρες στο νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκα, δεν έχω να το πληρώσω. Μπράβο. Θέλουν καθαριστικό. Από πού πολεμάω, τρέχω μόνος μου, δεν μπορώ. Το πόδι μονάει. Με σκίσαν το κεφάλι, ζαλίζομαι. Από τη στιγμή που με σκίσαν το κεφάλι, εδώ ακόμα, ζαλίζομαι. Εδώ και το καλοκαίρι. Έχω πρόβλημα με το πόδι μου. Όλο εδώ είναι όλο φουσκάλες. Δεν μπορώ να περπατήσω, ζαλίζομαι. Κόσαν το βουλιάριο το φάρμακα. Τώρα δεν ζητάνε απόφαση τη επιτροπή, η οποία ακόμα. Για το πάσο. Κύριε Πασχάλη, για μένα είστε ένα πολύ μεγάλο μάθημα, γιατί σας είπα, σας διέκρινα τόση ώρα και λέω ένας κύριος προσεγμένος, καθαρός. Σας είπα μποέμ τύπο, γιατί είστε, δηλαδή, μια αισθητική, μια αξιοπρέπεια, μια περηφάνεια. Και πίσω από αυτή την εικόνα που φυλάτε, με την ψυχή σας δυνατά, κρύβεται μια θέση στην οποία δεν θα ήθελε να βρεθεί κανείς. Κανείς όμως. Επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα. Και για τους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε εδώ στα συζήτια των αστέγων και των απόρων στην ξηροκρίνη Θεσσαλονίκη, στους Άγιες Πάντες, στη γειτονιά της Μικρής. Στο ραδιόφωνο του Αλφα είμαστε, στη δική μας διαφορετική παρέα. Σήμερα συνομωτούμε διαφορετικά στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Βρισκόμαστε σε απευθείας μετάδοση εκπομπής από ένα από τα πολλά συσίτια που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, στη δυτική Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Βρισκόμαστε στην Ξηροκρίνη, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε μέχρι τα 13 της χρονιά, όταν και εξαιτίας των αθυμιάσεων ενός μαγκαλιού που ξοπούσε η μαμά της για τη ζέστη, η 13 χρονιά σάρα φύγει από τη ζωή. Σε λίγη ώρα σε αυτή τη γειτονιά θα έρθουν ευλαβικά, θα μαζευτούν ευλαβικά πολίτες όλων των ηλικιών, όπως συμβαίνει από νωρίς το πρωί και στις δύο εκκλησίες, και στο Άγιο Νικόλαου που είναι η εκκλησία που θα γίνει η κηδεία της 13χρονης, αλλά και στους Άγιους Πάντες που βρισκόμαστε, είναι περίπου 100-150 μέτρα απόσταση μεταξύ τους δύο εκκλησίες, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν και τα συσίτια σε εξέλιξη των ανθρώπων που έχουν αδυνατούν να έχουν να πιάνουν το φαγητό στο τραπέζι τους καθημερινά και εξυπηρετούνται και από την εκκλησία. Βρισκόμαστε σε μια αγκαλιά ανθρώπων ή σε μια εικόνα ανθρώπων που είναι δύσκολο κανείς να την περιγράψει, τουλάχιστον να την περιγράψει και να μην παρεξηγηθεί από το ακροατήριο που δεν έχει την άποψη αυτή.
είμαστε σε, βρισκόμαστε σε ένα χτίριο της εκκλησίας, μια τεράστια αίθουσα με πάρα πολλά καθίσματα που είναι γεμάτη από σιωπηλούς φίλους που έχουν αδυναμία να εξυπηρετηθούν. Ανάμεσά τους ιερείς, οι εθελοντές, στο βάθος είναι μια μικρή κουζίνα με μεγάλες κατσαρόλες και καζάνια που βράζουν, φτιάχνουν το φαγητό, ρεβίθια έχει το πιάτο σήμερα, για να εξυπηρετούν πάνω από 500 άτομα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι κυρίες που έρχονται θεωρητικά και μαγειρεύουν, έρχονται με βάρδιες, όσο αντέχουν, γιατί είναι κυρίες και μιας ηλικίας που έχουν αφήσει εγγόνια, έχουν αφήσει τα παιδιά τους στο σπίτι και αντί να ξεκουράζονται στον καναπέ τους, έχουν άλλη ζωή, το δικαίωμά τους θα ήταν, έρχονται εδώ και δίνουν ένα καρβέλι, μια φέτα ψωμί, λίγο φαγητό, μια σαλάτα, τα ρεβίθια της ημέρας σε φίλους, σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν ούτε ρεύμα, οι περισσότεροι δεν έχουν και στέγη ή άλλοι μένουν σε στέγες που δεν είναι παγωμένοι τείχοι, δεν έχουν δυνατότητα καν θέρμανσης. Έτσι λοιπόν ο ραδιόφωνο του Α, και ευχαριστούμε θερμά τον Σταύρο Γουδάκη, τον τεχνικό προϊστάμενο του ραδιόφωνο του Α, που κάνει θαύματα. Μεταδίδοντας ήχο κάτω από πολύ ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστούμε τη Fame Analgy που είναι στην κονσόλα του ήχου στον Α96,5, τον Αντώνη Αρκουλή και τον Δημήτρη Κύρκο που είναι στην κονσόλα του ήχου στον Α989 για την Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και μια καλημέρα στους συνεργάτες σταθμούς, τόσο στην Κρήτη που μας ακούνε, τόσο στην Ιφθιώτιδα, στην Κάρπαθο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στην Αχαρία, στον Αλφα Πάτρας, που γινόμαστε μια γροθία και μπορούμε και συζητάμε. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ συμβαίνει σε όλη την επικράτεια. Άνθρωποι βοηθούν ανθρώπους με σεβασμό και με αγάπη ένας για τον άλλον. Επιτρέψτε μου τώρα να παραβιάσω λίγο ιδιωτικό χώρο και να έρθω εδώ στην παρέα. Κάθεστε δίπλα μου. Δεν θέλω να ενοχλήσω. Τι κάνετε, καλά είστε? Ήρθα λίγο στο δικό σας τραπέζι εδώ. Χρόνια πολλά να πούμε. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, Άγιος Νικόλαος γιορτάζει. Θέλω λίγο να σας απασχολήσω. Σας είδα, κύριε Σωτήρη, θα και πήρατε το φαγητό. Δεν το φάτε εδώ, το πάρετε μαζί σας? Ναι, μαζί, ναι. Μαζί να τρώω στο σπίτι, ναι. Πόσο καιρό είστε, έρχεστε στα Συσίτια? Χρόνια εδώ. Στα Συσίτια πόσο καιρό έρχεστε? Συντάξει. Στα Συσίτια πόσο καιρό έρχεστε? Δεν κατάλαβα. Ναι, πόσο καιρό φέρετε φαγητό από εδώ? Παίρνω στην Άγιο Νικόλα. Α, παίρνετε και από τον Άγιο Νικόλα, από εκεί. Α, άλιστα. Κυριακή να πας εδώ τρεις μέρες. Πάτε, ήρθε εδώ. Α, γι' αυτό. Εντάξει, οπότε είναι σταθερή και διαρκής η αδυναμία. Έχω περίπου ένα χρόνο. Μάλιστα, ωραία. Άκουσα, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, Άννα Μαρία, ευγενεστάτη κυρία, ότι είστε μια οικογένεια που ζήσατε. Πριν από λίγα 24 ώρα μπήκε το ρεύμα στο σπιτικό σας. Είναι αλήθεια ότι ήσασταν ένα χρόνο χωρίς ρεύμα? Ναι, είναι αλήθεια. Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας? 5 είμαστε. Η μητέρα μου, ο μπαμπάς μου και εγώ και τα 2 μου παιδιά. Συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω γενής, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι φίλοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και δεν ήρθαν άσχημα τα πράγματα στη ζωή τους. Ή αν θέλετε, βιώνουν κάποιες δυσκολίες και διαμαρτύρονται έντονα για αυτές. Δικαίωμά τους είναι, δικαίωμα του καθενός, να αισθάνεται ο καθένας τη δυσκολία που νιώθει όπως ο ίδιος εκτιμά. Θα αναρωτιούνται πώς μπορείς να ζήσεις ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς να έχεις τη δυνατότητα της ενέργειας, του ρεύματος. Πώς ζήσατε? Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο που ζήσαμε, όμως πάντως τα καταφέραμε. Το καλοκαίρι βέβαια είναι λίγο πιο εύκολο, ας πούμε, ναι, να... Εντάξει, είναι η μεγαλύτερη ημέρα, ας πούμε, μέχρι 6 ώρα, εντάξει, έχεις κάπως φως από έξω, επειδή εγώ έχω και 2 μικρά παιδάκια. Ναι, επειδή έχετε... Πόσο... και 4 τώρα σήμερα έχει τα γενέθλια. Μπορεί. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Δεν το ήξερα, ζητώ συγγνώμη. Να σας ζήσει το παιδάκι σας. Ναι. Ένα χρόνο τα παιδάκια σας, δηλαδή 2 και 4 ετών. Άρα λοιπόν ενός έτους, ναι, και 3 ετών. Επί ένα χρόνο. Ναι. Πώς φαντάζομαι την αγωνία που είχατε ως μάνα για το πώς θα μη συμβεί κάτι, γιατί από το κρύο, ίσως και από ένα καύσωνα το καλοκαίρι. Ναι, πώς τα καταφέρατε? Στο περισσότερο καιρό ήμασταν πιο πολύ έξω στα πάρκα, παίζανε για να μην μπορούν να καταλάβουν ότι δεν έχουμε φως στο σπίτι. Τα βράδια ουσιαστικά τα πηγαίναμε πιο νωρίς για ύπνο. Τώρα θα πείτε από την άλλη πως μαγειρεύουμε. Είμαστε τυχεροί ότι παίρναμε φαγητό από το συσίτιο, από εδώ, από την εκκλησία, οπότε να είχαμε ένα φαγητό το μεσημέρι ή το απόγευμα για τα παιδιά, το μοιράζουμε, ας πούμε.
Είναι μπαμπάς, ο πατέρας σας, μητέρα σας, ναι. Εσείς και τα δύο παιδιά. Υποθέτω ότι. Φιλοξενούν στο σπίτι τους. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι προφανώς δεν υπάρχει παρουσία συζύγου. Όχι, δεν υπάρχει. Οπότε είστε αυτό που λέμε, ναι. Αυτό που είναι πολυπονεμένο για την ελληνική πρακτική, την κυβερνητική και πολιτική, αν θέλετε, τη μονογονεϊκή οικογένεια. Που είναι ξεχασμένη και από την πολιτεία, που δεν μπορεί ποτέ να ρυθμίσει πολιτεία με πραγματικότητα και ρεαλισμό, μάλλον και ευθύνη, τα προβλήματα που έχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, όπου μανάδες ή πατεράδες μόνοι τους προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με όποια δυναμία. Και εσείς βρεθήκατε στην ανάγκη των γονιών σας, που και αυτοί από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσουν. Ναι, έτσι ακριβώς. Ούτε αυτοί δεν έχουν δουλειά, γιατί είναι δύσκολοι καιροί. Δουλειά δεν υπάρχει ουσιαστικά για κανένα πλέον, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχω απελπιστεί πάρα πολύ. Φυσικά έχω βοήθεια, ας πούμε. Σας βάλαν τώρα το ρεύμα, μου είπατε, ναι. αν η πληροφορία μου ψηφιστεί, γιατί το είπε ναι. κάποιος άλλος κύριος εδώ από το συσίτιο, ναι. ότι κατάφερατε εδώ και η εκκλησία σας έδωσε κάποια χρήματα για να βάλετε μια προκαταβολή. Ναι, μια προκαταβολή. Πώς έγινε, τι ακριβώς σας είπαν στη ΔΕΗ? Μου είπαν ότι πρέπει να επανασυνδέσουν τη ΔΕΗ, να, δηλαδή έπρεπε να δώσω, ας πούμε, με λίγα λόγια 175 ευρώ για να μου φέρουν πίσω τα ρολόγια, να επανασυνδέσουν το ρεύμα. Επίσης, εκείνη τη μέρα που ήμουνα στη ΔΕΗ μου είχαν δώσει μια υπεύθυνη δήλωση που υπέγραψα με την δική μου ευθύνη, ώστε αν δεν δίνω κάποιες δόσεις κάθε 9 του μηνός, κάθε αρχές του μήνα, να το πούμε πιο αλλιώς, και κάθε 2 μήνες να πληρώσω το τρέχον το λογαριασμό, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν στο σπίτι και να μου κλείσουν το ρεύμα ξανά και να με αναγκάζουν να δώσω όλο το ποσό. Συγγνώμη, κυρία Άννα Μαρία. Ναι. Εσείς είναι γνωστό στη ΔΕΗ ότι ένα χρόνο δεν είχατε καθόλου ρεύμα. Ναι. Διαπιστώνουν λοιπόν οι υπάλληλοι στη ΔΕΗ, διαπιστώνουν ότι βρήκατε έστω τα λίγα χρήματα για να γίνει επανασύνδεση. Και αντί να ευχαριστηθούν που επιτέλους μια μάνα με δύο παιδιά και τους γονείς της που είναι άποροι και αυτοί, μπόρεσε και βρήκε μια προκαταβολή. Σας ζητάνε σταθερή τη δόση να μην χαθεί. Πόσο είναι η δόση το μήνα? 91 ευρώ κάθε 9 του μήνα. Και με τη μόνιμη απειλή, να το πω έτσι, απειλή, γιατί έτσι ακούγεται δυστυχώς. Ότι αν καθυστερήσει μία δόση, σας κόβουν πάλι το ρεύμα. Και πρέπει να δώσω όλο το ποσό που χρωστάω. Με τη μία, δηλαδή ναι. δεν θα υπάρχουν πλέον δόσεις και κάθε 2 μήνες να είμαι εντάξει απέναντι προς τη ΔΕΗ με το τρέχον λογαριασμό που θα έρθει. Ναι, γιατί υποψιάζει τη ΔΕΗ ότι εσείς κάπου έχετε βρει χρήματα, ναι. έχετε αποκατασταθεί εντελώς και είναι σίγουρο ότι έχετε τα χρήματα δεδομένα να δώσετε όποτε θέλετε, όποτε θέλει η ΔΕΗ. Ναι. Αυτό λέγεται κοινωνική πολιτική, επιτρέψτε μου. Ναι. Και συγγνώμη που με σεβασμό ναι. Και σας ευχαριστώ που μας εμπιστεύεστε να πείτε την προσωπική σας περιπέτεια. Αλλά και εγώ λίγο ντρέπομαι να τα συζητάω αυτά. Ντρέπομαι γιατί δεν έχω τη δύναμη και εγώ και πολλοί άλλοι που είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την κρίση. Ως δημοσιογράφοι δεν διαφυλάξαμε με την αυστηρή μας κριτική προς τους πολιτικούς το συμφέρον όλων μας και εμάς των ιδίων των δημοσιογράφων που έχουμε και μικρές οικογένειες. Ευχαριστώ θερμά. Να πάνε όλα καλά, σας εύχομαι και να μην χρειαστεί να σας κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα γιατί καθυστέρησε μια δόση των 91 ευρώ. Πιστεύω ότι. Ναι. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που ασκούν ένα κράτος πρόνοιας, όποια κυβέρνηση και να ανήκουμε, σε όποιο κόμμα. Να τα λέμε τα πράγματα ανοιχτά και να κοιτάμε τον εαυτό μας κατάματα, είτε στον καθρέφτη, είτε εκεί που ψηφίσαμε, για να ξανασκεφτόμαστε την επόμενη φορά πόσο αυστηροί πρέπει να είμαστε στην κριτική μας και στα πρέπει και στα θέλω, πριν αποφασίσουμε για τη μοίρα μας εμείς οι ίδιοι, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου του Α. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε στην διαφορετική παρέα μας για σήμερα. Απευθείας μετάδοση από τα συσίτια εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι τα συσίτια του Ναού των Αγίων Πάντων στη Τζιροκρίνη. Στην γειτονιά που σήμερα η μέρα, παρότι είναι η μέρα γιορτής, του Αγίου Νικολάου, είναι διαφορετική ημέρα. Γιατί σήμερα όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί στην Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου για να αποχαιρετήσουν σε λίγη ώρα την 13χρονη Σάρα. Γιατί σε λίγη ώρα, περίπου στη μία η ώρα, θα γίνει η κηδεία της. Είμαστε ακριβώς δίπλα, ελάχιστα μέτρα από τον Άγιο Νικολάου, στους Άγιους Πάντες, που είναι σε εξέλιξη τα συσίτια των αστέγων και απόρων. Ακούσατε πριν από λίγο και έχω πάρα πολλά μηνύματα και αντιδράσεις από εσάς στην περίπτωση της Άννας Μαρίας, που είναι μια πενταμελής οικογένεια. Η Άννα Μαρία είναι με τον πατέρα της, μητέρα της, άνεργη, η ίδια άνεργη, μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, 2 και 4 ετών. Και κάναμε μια κουβέντα που σας καθήλωσε και είχαμε αμέσως την αντίδρασή σας και στο mail μας, στο oner@alfa989.com και στο 212-214-800 κατευθείαν καλέσατε για να αντιδράσετε και στο 989 κοινό αποστολή μηνύματα στο 19400 που είναι το γνωστό μας μήνυμα. Θέλω όμως, Άννα Μαρία, να σε παρακαλώ να μου πεις αυτό που μου είπες εκτός αέρα. Πώς αντέδρασαν τα παιδιά όταν μετά από ένα χρόνο που μωρά
τα παιδιά. Δεν είχαν την αίσθηση του ρεύματος και του ρεύματος στο σπίτι, να έχει φως, να έχει θέρμανση, οτιδήποτε. Είδαν ξαφνικά φως στο σπίτι. Πώς αντέδρασαν τα παιδιά? Επειδή, εντάξει, όταν τα έχω φέρει από το παιδικό σταθμό, γιατί πηγαίνουν κάθε μέρα παιδικό σταθμό, ξαφνικά είδαν ότι έχουν ρεύμα, ότι ανάψαμε νερό να κάνουν μπάνιο, να παίξουμε τα παιχνιδάκια τους, γιατί είναι κοριτσάκια βέβαια. Με ρώτησαν, μαμά, ήρθε ο Άγιος Βασίλης και μας έχει φέρει το ρεύμα. Λέω, ναι κοριτσάκια μου, ήρθε ο Άγιος Βασίλης, μας επανασύνδεσε το ρεύμα και τώρα από εδώ και μπρος είμαστε μια χαρούμενη οικογένεια. Θα κάνουμε και δέντρο, θα ανάψουμε λαμπάκια. Κάνω το σταυρό τους και είπαν ευχαριστώ, γιατί είναι και πολύ καλά σε αυτά τα πράγματα. Τα πηγαίνω και τακτικά στην εκκλησία. Γιατί είχαν συνδυάσει την εικόνα του Άγιου Βασίλη στον παιδικό σταθμό με εικόνες χαράς, φως, λαμπάκια. Έχουν, ας πούμε, φως, έχουν ρεύμα. Για να καταλαβαίνουμε όλοι τα παιδιά 2 και 4 ετών, καταλαβαίνουν και αισθάνονται πολλά περισσότερα από αυτά που εμείς νομίζουμε. Οπωσδήποτε, γιατί ξέρω κι εγώ η ψυχή μου πώς ήταν αυτό το καιρό. Να τα πάσα από εδώ, από εκεί, να κάνουν ένα μπάνιο στην αδερφή μου, ας πούμε, να τρώμε το χρόνο μας, ώστε να μην καταλάβουν το βράδυ. Τη μεγάλη διαφορά, έτσι κι άλλως η μεγάλη κόρη μου το λίγο καταλάβαινε, ας πούμε, εύχομαι τι γινόταν. Εύχομαι να είναι ο Άγιος Βασίλης να μείνει στο σπίτι, να μην φύγει με τίποτα. Να μείνει κλειδωμένο. Εύχομαι και εγώ και ευχαριστώ προς όλους. Έχω μια ευχάριστη έκπληξη εδώ. Χαίρομαι πολύ για την παρουσία της στο χώρο. Δεν το περίμενα. Όμως επειδή η προσκλήση είναι στις παρέες των ανθρώπων που γνωρίζετε και θυμάμαι στον άλλον, είναι. Τι λες? Θα έρθεις? Α, είσαι εκεί? Έρχομαι αμέσως. Οι δημοφιλείς, πολύ αγαπημένοι σε όλους μας, Ολυμπιονίκης, άνθρωπος που ξέρει θα πει κόπος, υδρότας και προσπάθεια και επιτυχία. Βεβαίως, πατέρα Βασίλη, και επειδή ανέβασε την Ελλάδα ψηλά, νομίζω ότι πονά όταν βλέπει την Ελλάδα σε αυτή την εικόνα. Κυρία Βούλα Πατουλίδου, είναι εξαιρετικό αυτό που γίνεται εδώ. Απλά εκείνο που εύχεσαι είναι και μέρες που είναι, γιατί συνήθως αυτές τις μέρες πάντοτε ευαισθητοποιείς, ειδικά όταν βλέπεις μικρά παιδιά, είτε να χάνονται είτε να μην χαμογελούν, είτε να αναρωτιούνται, υπάρχει μια καλύτερη ζωή, γιατί ξαφνικά είχαν κάτι καλύτερο και τώρα δεν έχουν. Και λες, γιατί φτάνουμε μέχρι εδώ και γιατί, σε τι φταίμε? Ίσως η απάντηση στο τι φταίμε είναι ότι κάποια στιγμή νομίσαμε ότι μπορούμε να πορευτούμε μόνοι μας. Δεν πορεύεται κανείς μόνος. Εάν δεν έχει τον συναγωνισμό, όχι τον ανταγωνισμό, γιατί εδώ φτάσαμε στο απόλυτο του ανταγωνισμού και δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει. Και ο ανταγωνισμό θεωρώ ότι είναι ο εμφύλιος, όχι των τάξεων, των σπιτιών, των διαμερισμάτων. Εσύ έχεις δουλειά, εγώ δεν έχω δουλειά. Εσύ έχεις ρεύμα, εγώ δεν έχω ρεύμα. Εσύ έχεις ένα δώρο για το παιδί σου, εγώ δεν έχω. Εμφύλιος είναι. Αυτό είναι δρομολογημένο τόσο ωραία χρόνια που τώρα το βιώνουμε και δεν ξέρεις ποιος θα έχει σειρά μετά. Δεν έχει τελειωμό, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται. Άρα νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό που χρόνια έχω μάθει, χωρίς να το διατυμπανίζεις, γιατί δεν χρειαζόταν, ναι. Δεν ήταν τόσο έντονα να δείχνεις ότι α, πονάς, για πού πονάς, σε τι πονάς, πού μπορώ να βοηθήσω, να απαλύνω τον πόνο. Γιατί θέλει δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη να ζητήσεις βοήθεια. Σημαίνει ότι κάπου δεν είμαι πολύ καλά, άρα ο εγωισμός λίγο πέφτει, λίγο τσαλακώνεται. Και θέλει δύναμη να ζητήσει βοήθεια. Και ο εθελοντισμός είναι μια απόλυτα εγωιστική πράξη. Την κάνεις γιατί λες, μπορώ να είμαι δυνατός. Μπορώ να δώσω το μισό μου το καρβέλι, ρε παιδί μου, γιατί χορταίνω και με εμένα ψήφω. Είναι η καλή πλευρά του εγωισμού μας. Βεβαίως είναι η καλή πλευρά, η απόλυτα καλή πλευρά του διαγωνισμού. Και εννοείται ότι συζητούσαμε και με τον Πάτερ Βασίλη ότι δεν πρημοδοτεί στην επαιτία. Μακάρι να μην υπήρχε. Αλλά τουλάχιστον όταν υπάρχουν άνθρωποι που με το που θα τους δώσεις ένα πιάτο φαγί και λες, βλέπεις ότι το μάτι λίγο αρχίζει ξεθολώνει, γιατί η πείνα είναι πολύ κακό σύμβουλο στη συμπεριφορά, λες εντάξει, κάτι μαλάκωσα στην αγωνία σου, στην αίσθημα αυτό του να βγω έξω και να σφάξω όλο τον κόσμο, γιατί ποιος φταίει τελικά. Θέλω να πω κάτι με πολύ σεβασμό. Δεν θέλω να σας μπλέξω σε αυτή την άποψη που θα εκφράσω. Αν θέλετε, το βίωμα των τελευταίων ωρών. Έχουμε απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους δημοφιλείς, σε όλες τις δημοφιλείς προσωπικότητες του Βορρά. Είπαμε ότι ως ραδιόφωνο του Α θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε στα συσίτια. Λίγο πριν πάμε στην κηδεία της 13χρονης Σάρας, όπου θα πάνε όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Ξηροκρίνη, και είναι από νωρίς το πρωί στον Άγιο Νικόλαο και δεν έχουν φύγει από την εκκλησία. Θα πάμε να δούμε τα συσίτια. Θα πάμε να μιλήσουμε με τους άνθρωπους στα συσίτια. Ελάτε μια βόλτα. Συνάντησα μόνο τον πατέρα Βασίλειο, τον πατέρα Αλέξανδρο εδώ, που κρατούν απόσταση από το μικρόφωνο, γιατί δεν βιάζονται να το πάρουν στα χέρια του να πούνε κάτι.
και το σέβομαι και το εκτιμώ και θέλω να το αναδείξω αυτό στα συμπεριφορά. Και ο μόνος δημοφιλής Θεσσαλονικιός που ήρθε εδώ και φόρεσε το μπουφάν του δύο φορές μέσα στο κρύο για να δει τα συζήτια. Είσαι εσύ, Βούλα Πατουλίδου, είστε εσείς. Εγώ θέλω να το πω αυτό, γιατί αυτά μετράνε τελικά στη ζωή. Σπύρο μου, δυστυχώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βοηθούν κάπου αλλού. Ελαφρυντικό. Ναι. Ίσως κάποιοι... Να υποθέσουμε λοιπόν. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι είναι κάπου αλλού. Με τον τρόπο τους μπορεί να βοηθούν, μπορεί και να μην βοηθούν. Είναι το τι επιλέγει κανείς. Απλά είμαι πλέον απόλυτα πεπισμένη ότι όταν κάνεις κάτι που δεν μέχρι τώρα ήμουνα, πάντοτε βοηθούσα, γιατί έτσι έχω μάθει από μικρό παιδί. Με βοήθησαν και βοήθησα. Μου έδωσαν για να δώσω. Δεν χρειάζεται να το φωνάζεις. Δυστυχώς όμως στην εποχή μας, όταν κάνεις κάτι και δεν το επικοινωνείς με τον κόσμο, είναι σαν να μην υπάρχει. Και έρχεται και επιπλέει όλη αυτή η φτύνια και το καραγκιοζλίκι που το βλέπουμε καθημερινά. Ο κλέψας του κλέψαντος, αυτός που βρίζει και τίποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν απίστευτου κάλους άνθρωποι που δεν έχουν διατυμπανίσει. Να φανταστείς, εγώ έχω μία φίλη με το που πήγα, λέω, αν υπάρχει κάτι να μου πείτε, η οποία με φορτώνει εμένα ευθύνη και μου λέει πάρε και πήγαινε βοήθησε, και λέω, έλα να δεις τι κάνεις. Όχι, μου λέει, εγώ ξέρω ότι σου έχω εμπιστοσύνη, που είναι για μένα μεγάλη ευθύνη να μην υπάρξει ούτε τόσο ίχνος απορίας στο εάν πραγματικά ό,τι μου δίνει πηγαίνει εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν, εντάξει, ο καθένας ίσως με τον τρόπο του λειτουργεί. Καλώς να σας πω παράδειγμα, η Άννα Μαρία που είναι δίπλα μας, με τα δύο παιδιά, 2 και 4 ετών, ένα χρόνο χωρίς ρεύμα, με τη βοήθεια της εκκλησίας, με την προκαταβολή μπήκε το ρεύμα, τα παιδάκια είπαν «Α, μαμά, ήρθε ο κύριος Βασίλης». Έξω, βγήκα έξω, συνάντησα μια παρέα ανθρώπων που περιμένα να παίξω για να, το ζεστό φαγητό να φτάσει στα χέρια τους. Βρήκα έναν κύριο που τον είστε πολύ, πολύ μποέμ τύπος, καθαρός κύριος, περίπου στα 60. Τον υπολόγιζα, 55-60 τον υπολόγιζα. Πολύ ωραίος τύπος. Έτσι, εικόνα του, σε ένα παγκάκι στην Αριστοτέλους, θα δει την εικόνα ενός ανθρώπου που βγήκε απλά για να καπνίσει το πούρο του. Του λέω, είστε πολύ απλή, τι μποέμαι, κύριε μου. Μου λέει και μου αποκαλύπτει τι βιώνει καθημερινά. Από ποσοστά αναπηρίας που περιμένει να το αναγνωρίσουν για τρίτη και τέταρτη φορά. Από κομμένα επιδόματα. Από εξαθλίωση. Ο Έλληνας και ο άνθρωπος γενικά, είτε είναι Έλληνας είτε όχι, έχει δικαίωμα να είναι υπερήφανος, να είναι αξιοπρεπής. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να του διαλύει την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια. Σε καμία περίπτωση. Να σου πω όμως, από ένα σημείο και έπειτα, όσο καλοπροαίρετος κι αν είσαι, και επειδή έχω μία φίλη τέτοια, εκγεννηθείς εγκεφαλική παράλυση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι με πει το μυαλό, είναι πιο γρήγορο από 10 ανθρώπων που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και πιο αποτελεσματικό. Κάθε χρόνο περνάει η επιτροπή και λέει κάποια στιγμή αγανακτισμένη, λέει, να σας πω, λέει, κάτι. Εάν μπορούσα στο περπάτημα, όχι στο τρέξιμο, να κέρδιζα την Πατουλίδου, δεν θα σας είχα ανάγκη. Ακόμη και οι επιτροπές σε κάτι που βγάζει μάτια ότι δυστυχώς δεν πρόκειται να βελτιωθεί με το χρόνο, απλά θα χειροτερεύει. Ας μην τους βάζω σε αυτή τη δοκιμασία. Μπορεί να παίρνουν εντολές, αλλά την εντολή ότι σεβάσου τον διπλανό σου δεν θα την πάρουν από κανέναν. Πρέπει να την έχουν οι ίδιοι. Και να σου πω ότι σήμερα το πρωί στον Άγιο Νικόλαο ανακάλυψα στις παρέες έξω από την εκκλησία που περιμέναν για την κηδεία, μόλις τελείωσε η λειτουργία πριν έρθω εδώ στους Άγιους Πάντες, όταν στην παρέα ανακάλυψα την ανάγκη να εκμυστηρευτεί η κυρία στην άλλη κυρία ή ο κύριος στην άλλη κυρία στον κύριο, που γνωρίζεται ενδεχομένως και πάρα πολύ καιρό, ότι ξέρεις κάτι, και εγώ δεν είχα ρεύμα ή και εγώ δεν έχω ακόμα ρεύμα, κάτι που δεν ήξερε ο διπλανός, και είναι σαν να σπάνε οι σιωπή για να σπάνε και η ντροπή του και λένε ναι, και εγώ δεν έχω ρεύμα. Τόσο καιρό το παλεύω χωρίς. Δεν είναι ντροπή να μην μπορείς. Δεν είναι ντροπή κάποια στιγμή κάτι να σου πήγε στραβά. Εάν δεν το ξέρει και ο διπλανός, που εννοείται ότι είναι 50-50, να χαρεί ή να σου συμπαρασταθεί. Εάν είναι να χαρεί, πάει στην ευχή. Αλλά αν είναι να σου συμπαρασταθεί, γιατί θα πρέπει να ταλαιπωρήσεις ακόμα περισσότερο τον εαυτό σου και κακά τα ψέματα. Όταν υπάρχει αλήθεια στην ανάγκη, δύσκολα αρνείσαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είπατε θα περάσω για λίγα λεπτά να σας δω, να πω μια κουβέντα με τους ανθρώπους. Και από ό,τι διαπίστωσα και από τις αντιδράσεις του πατέρα Βασίλειου και των ανθρώπων, μάλλον έχετε συχνά εδώ. Δεν ερχόμαστε συχνά. Μπήκατε μέσα και λέτε ξαφνικά αγκαλιές, φιλιάτικα. Να σου πω, είναι αυτή η ματιά που είναι σαν να. Ναι, που σαν να είσαι εδώ. Και ας μην είσαι εδώ, μπορεί να είσαι κάπου αλλού σε ανάλογους χώρους. Αυτό είναι που κάνει η Εκκλησία τελικά. Κυρία Βούλα Πατουλίδου, σας ευχαριστούμε γιατί είστε Ολυμπιονίκης για μια ζωή. Έχει σημασία αυτό που λέω. Και συναισθημάτων. Επιστρέφουμε στο ραδιόφωνο του Αλφα, Αλφα 96,5 και Αλφα 99 για το ωφέλιμο δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις και εδώ, πίσω στα ζήτη.
Επιστρέφουμε στο ραδιόφωνο του Αλφα. Γεια σας κύριε Πατουλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τα κάνουμε εδώ, ξέρετε, είμαστε χωρίς, δεν κατάμε τα λογικά στερεότυπα. Απευθείας μετάδοση που πει σημαίνει απευθείας μετάδοση συναισθημάτων, απόψεων, τάσεων. Βρισκόμαστε σε απευθείας μετάδοση από την Τσιροκρινή, από τους Άγιους Πάντες, έναν ναό που έχει την στέγη αγάπη, σύνταση αγάπη. Αρκετές δεκαετίες σταθερά εδώ, αλλά ψαρεύεστε άλλα χρόνια λιγότερες κόσμος που είχε την ανάγκη του συσίτιου. Σήμερα περισσότερο από 500 άτομα εξυπηρετούνται καθημερινά εδώ από τις υπέροχες κυρίες που περνάω τώρα μέσα από την κουζίνα. Μην σας χαιρετάω συνέχεια και σε ενοχλώ, συνεχίστε να μαγειρεύετε. Είναι και ο κόσμος απ' έξω, έτσι. Τι κάνετε, γεια σας. Πώς είστε, έχετε έρθει για το συσίτιο? Όχι, να αθελοντής ο κύριος. Να σας πω ότι υπεύθυνοι για το συσίτιο είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι ιερείς. Ο πατέρας Αλέξανδρος είναι ο άνθρωπος, η ψυχή του συσίτιου. Ένας νέος άνθρωπος, είστε νεότατος. Και πόσα χρόνια στην Εκκλησία? Έχω κλείσει τα 7. Τα 7 χρόνια. Και είστε ο υπεύθυνος για τη συσίτια. Μάλιστα, ναι. Που κάθε μέρα αυξάνουν. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Εξηγήστε μου λίγο πώς λειτουργούν οι κυρίες που είδαμε και νωρίτερα. Είναι με βάρες μεταξύ τους? Ναι, είναι βασικά όλες οι κυρίες που είναι για το διαμάντι της ενορίας. Έχουμε περίπου 40 κυρίες και περίπου 5 κυρίους εθελοντές. Μαγειρεύουν περίπου 6 κυρίες την ημέρα και μαγειρεύουν μία φορά την εβδομάδα, κάθε γκρουπ. Μία φορά την εβδομάδα. Είναι εθελόντριες όπως είπαμε. Αφήνουν τις οικογένειες, τα παιδιά, τα εγγόνια τους και έρχονται εδώ να διακονήσουν τους συνανθρώπους τους. Θα επιστρέψω σας, πατέρα Αλέξανδρε, να μιλήσουμε λίγο και με τους ανθρώπους εδώ. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάμερα να καταγράφονται χαρακτηριστικά, μόνο φωνές για να μπορούμε να συνομιλούμε, να λέμε την καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα? Ήρθατε να πάρετε το φαγητό σας? Φυσικά. Σας βλέπω με τα περάκι σας. Πάντα. Στο σπίτι έχουμε ζέστη? Έχουμε ρεύμα, όλα εντάξει? Έχουμε και ένα ρεύμα που δανείστηκα για να το πληρώσω. Μάλιστα. Εύχομαι να πάρω όλα καλά και καλές γιορτές να έχετε. Φορέστε και τα γαντάκια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Υγεία να έχετε και για όλα υπάρχει ίσως και πάντα μια καλύτερη ημέρα. Αρχίζετε και συγκεντρώνεται ο κόσμος. Είμαστε ακριβώς στην είσοδο του συσίτιου. Καλημέρα σας. Ελάτε, καλημέρα, πώς είστε? Το όνομά σας πείτε, μικρό. Κώστας. Και εσείς εδώ είστε στην παρέα για το συσίτιο. Ρεβίθια σήμερα. Ό,τι κεφακή. Κεφακή. Είστε μαζί, είστε ζευγάρι? Όχι, είστε παρέα, είστε φίλοι. Εδώ γινόμαστε όλοι φίλοι. Γιατί έχουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια λαχτάρα, τα ίδια προβλήματα. Ρεύμα υπάρχει στο σπίτι? Όχι. Εδώ και 3 μήνες μου το κόψανε. Μας έκανε έξωση και ο σφιδονικοκύρης. Γιατί απλά χρωστούσαμε ενίκεια και χρωστάμε και τη ΔΕΗ. Είστε ακόμα στο σπίτι? Όχι, μας έκανε έξωση. Πού είστε, πού μένετε? Τώρα μας έχει προχωρήσει τη διαδικασία έξωση, αλλά να σας κρατάει μέσα. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει αυτό. Είναι λίγο και η απειλή. Όχι, δεν μας κρατάει μέσα, δυστυχώς. Βρήκαμε μία αποθήκη, πήγαμε όλα τα πράγματα εκεί. Έξω, η αλήθεια είναι κρυφά φύγαμε, γιατί μας είπε ότι θα κάνει κατάσχεση και τα πράγματα. Εντάξει, και ο καθένας προσπαθεί στην γωνία του να περισσώσει. Έκανε λέει δικαστήριο, ναι, και η απόφαση λέει ήταν να γίνει κατάσχεση, δηλαδή, των πραγμάτων. Νύχτα φύγατε με τα πράγματα ακριβώς, μαζί για να μην τα χάσετε ακριβώς, και τα πράγματα. Ακριβώς. Σε μία αποθήκη. Βρήκαμε μία αποθήκη κάποιου γνωστού. Μας είπε θα μου δίνετε λέει 50-60 ευρώ το μήνα. Που μπορείτε να πάρετε από κάποιον άνθρωπο? Από εδώ, από εκεί, από γνωστούς. Από παράδειγμα, από σένα, από σένα, από σένα, ναι, ναι, ναι. Από φίλους. Τώρα πότε θα τα επιστρέψουμε δεν ξέρω. Φαντάζομαι κάποιος καταλαβαίνει τη θέση που βρίσκεστε. Δεν περιμένει τώρα να πάρει τα χρήματα ναι, πίσω. Λογικό. Αν μπορεί να τα δώσει, θα τα δώσει. Ναι. Πόσα άτομα είστε στην αποθήκη? Στο κρύο, τρία άτομα είμαστε. Ναι. Μικρότερες ηλικίες. Το ένα είναι 8, είναι το ανεψάκι μου. 8 ετών. Που σκοτώθηκε η μαμά του και ο μπαμπάς του εδώ και 2 χρόνια. Το κρατάω εγώ και η κόρη μου. Απορώ πως αντέχετε, δεν ξέρω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί είναι και μέρες γιορτών τώρα. Είναι δραματικές γιορτές φέτος. Γνωρίζω από νωρίς το πρωί. Ευτυχώς δηλαδή που είναι ο πάτερ Αλέξανδρος εδώ ναι, ναι, και μας δίνει έστω και αυτό το συσίτιο. Έστω και αυτό και μπορούμε συζητώ. Και τρώμε. Και εσύ είναι καλά και οι γυναίκες που. Και οι κυρίες μέσα, ναι, εξαιρετικές. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω από νωρίς το πρωί, επειδή ήμουν και στον Άγιο Νικόλαο νωρίτερα, που συγκεντρώνεται σιγά σιγά ο κόσμος για να πάνε στην κηδεία της μικρής 13χρονης.
που δεν άντεξε από το μαγκάλι. Ναι, το έμαθα. Δεν άντεξε η Μικρούλα. Ναι, γειτονιά είμαστε. Ναι, γειτονιά. Εγώ έμαθα, γιατί δεν γνώριζα την περιοχή, ότι η λεγόμενη γειτονιά με τις 12 όροφες είναι περιπτώσεις πολυκατοικιών που είναι πάρα πολλά τα διαμερίσματα που δεν έχουν ρεύμα. Πάρα πολλά τα διαμερίσματα που τα μαγκάλια ακόμα καίνε. Ήταν, μόνο τα μαγκάλια. Μάθαμε... Εδώ φτάσαμε στο σημείο όσοι είχαμε ψισταριές και καλά τότε, εκείνη την εποχή, την καλή εποχή που ψήναμε κάποια, κάποια μπριζόλα ή κάποιο το και αναγκαζόμαστε. Καλές μέρες. Βάζουμε εκεί λίγα καρβουνάκια και τα βάζουμε μέσα στο σπίτι για να καίνε. Δηλαδή περίπτωση 13χρονης. Να πάνε όλα καλά, εύχομαι να αλλάξει γρήγορα με κάποιο τρόπο. Ξέρετε, πάντα υπάρχει ελπίδα και ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί στη ζωή σας και να αλλάξει προς το καλύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση, η μόνη μας ελπίδα είναι ο πατέρας Αλεξάνδρος. Και πάλι καλά που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές εύκολα κατηγορούμε την Εκκλησία οποιοδήποτε θεωρητικά προσφέρει στον συνάνθρωπο. Έχουν πάντα ένα κακό λόγο, να πούμε, φυλαγμένο σε ένα σιρτάρι. Όταν όμως τέτοιες ενέργειες σε καθηλώνουν και σε αποστομώνουν, οφείλεις να αποδίδεις σεβασμό και προσοχή στο έργο αυτών των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλές γιορτές. Να περπατήσω, να κατέβω λίγο τη σκάλα. Γιατί είναι. Θα ήθελα, ναι. Δεν πειράζει. Γιατί εδώ είναι και Έλληνες και αλλοδαποί που έρχονται για να πιάνουν φαγητό. Εγώ πολύ ευχαριστημένη αυτό. Όλη η Εκκλησία αγαπώ. Όλοι. 3 χρονών μωρό είναι. Εγώ ξέρω Εκκλησία. Αυτοί έχουν αναλάβει δηλαδή. Τη Φλιζά, Τσάλκα είμαι. Μάλιστα. Μάτια άλλο είναι, εγώ λογίστρα καλή, άμα δεν έχει ούτε δουλειά ούτε. Έτσι, σημασία έχει ότι εξυπηρετήσετε και αυτό είναι καλό. Είναι καλό αυτό. Βλέπετε την ανάγκη των ανθρώπων να πούνε ένα δημόσιο ευχαριστώ. Την καταλαβαίνετε αυτή την ανάγκη των ανθρώπων που βρίσκουν. Αισθάνομαι ότι πρέπει να πούνε ένα ευχαριστώ γιατί η μόνη του ελπίδα είναι το συσίτιο τη Εκκλησία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, φίλοι ακροατέ, όπου μα ακούτε και βρίσκεστε. Ότι αισθάνονται, είδαν το μικρόφωνο, η κυρία αυτή που είναι αλλοδαπή. Που δεν ξέρεις που μπορεί να μένει. Δεν ξέρεις τι μαγκάλι μπορεί να καίει. Και λέω, όχι, θα πάω να πω ένα ευχαριστώ. Γιατί θέλω, έχω την ανάγκη, αισθάνομαι μέσα μου ότι έχω την ανάγκη να πω ένα ευχαριστώ. Γιατί θα μάθουν όλοι ότι εγώ ζω και επιβιώνω από την προσπάθεια άλλων συνανθρώπων μου. Είτε είναι θελοντές, είτε είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, είτε είναι συνάνθρωποι μας που βλέπουν τον αδύναμο στη γωνία και δεν γυρίζουν το βλέμμα, δεν γυρίζουν την πλάτη. Μοιάζονται πραγματικά. Τι κάνετε? Είστε καλά? Έχετε έρθει για το συσίτιο ή είστε θελοντής? Όχι, έχω έρθει για το συσίτιο. Κάθε μέρα έρχομαι κάθε εδώ, μέρα. Εδώ και 2 και πλέον χρόνια. Κάθε μέρα. Είστε εδώ 2 χρόνια. Ναι. Τι άλλαξε τη ζωή σας τόσο? Τι συνέβη και άλλαξε τόσο η ζωή σας? Εν μέσω της δίνης των πραγμάτων, όπως λέγανε και οι προγονείς μας, ουδέν κακούν και το αντίθετο αμοιγές καλού. Νομίζω ότι ίσως με μια άλλη γωνία, με ένα άλλο και διαφορετικό πνεύμα, ίσως προς όφελος μας να αποβεί. Λέγανε οι προγονείς μας ότι το. Χρυσίων εν το πυρίβασα. Το μικρό, κύριε Αντώνης. Κύριε Αντώνη, έχετε ψυχραιμία στο λόγο σας. Έχετε σκέψη. Δεν βγάζετε μια διαμαρτυρία ή αν θέλετε μια επίθεση. Γιατί είσαι μια θέση αδύναμη που θα μπορεί εύκολα θα δικαιολογήσει κανείς μια επίθεση ή μια οργή. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε στη μικρή οθόνη επιθέσεις καθημερινώς από διαφόρους. Ναι. Έλεγα. Τσακώνονται οι πολιτικοί και εσείς στο συζήτιο. Έτσι. Λοιπόν, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Βεβαίως. Το χρυσίον εν το πυρί βασανίζεται. Δηλαδή και σαν λαός, αν υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή κάποια δεινά, ας το πω έτσι οικονομικά, εν πάση περιπτώσει δεινά, νομίζω ότι θα αποβεί, με τον καιρό θα αποβεί, για να δικαιώσουμε και τον Κικέρονα, ο οποίος έλεγε ότι μοναδικός μάρτης αληθείας είναι ο χρόνος. Λέτε όμως ότι ό,τι και συμβαίνει, για κάποιο λόγο γίνεται, θα βάλουμε μυαλό. Ή το καθένας για την προσωπική του απόγνωση, την προσωπική του δυστυχία, την προσωπική του δοκιμασία, να το πω έτσι. Όλοι λίγο θα βάλουμε μυαλό και θα γίνουμε καλύτεροι. Θα ξέρουμε ποιους ψηφίζουμε και γιατί. Θα ξέρουμε οι ίδιοι πόσο καλύτεροι πρέπει να γινόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα αλλάξουμε όλοι οι ίδιοι, λέτε, μέσα από μια κρίση. Έχετε θετική πλευρά των πραγμάτων όπως τη βλέπετε? Έχω τη θετική πλευρά των πραγμάτων έτσι όπως την εκτιμώ και τη βλέπω. Ο καθένας πρώτα ας εργαστεί πάνω στον εαυτό του. Γιατί μοιραίως διαπιστώνω ότι ενδιαφερόμαστε για μεγαλύτερα πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για τη Μέρκελ, για τον Σαμαρά, για τον οποιονδήποτε. Τον εαυτό μας τον βάζουμε στην άκρη. Δεν τον ελέγχουμε. Δεν κοιτάζουμε στον καθρέφτη. Θα μου επιτρέψετε με σεβασμό να ρωτήσω ποια ήταν η ασχολία σας? Γιατί έχετε πολύ καθαρό λόγο. Παρακαλώ. Εξαιρετικό λόγο, ναι. Και φιλοσοφικό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή όπως. Δεν θα περίμενε κανείς ότι αν σας άκουγε σε μια άλλη παρέα οπουδήποτε, ναι, ότι θα φύγετε για να πάτε να πάρετε το φαγητό από το συσίτιο. Να σε αποκαλέσω φίλτατε Σπύρο. Σας ευχαριστώ, τιμή μου. Σας ακούω στο ραδιόφωνο πολλές φορές. Ήμουν ταξιτζής, επειδή ακριβώς είμαι επικοινωνιακός. Γι' αυτό το λόγο. Πάντα να μοιράζετε την αγωνία τους και τον πόνο τους μαζί σας.
Μοιράζομαι και από όποιο χρώμα ή τάξη ή φυλή ή έθνος προέρχεται ο κάθε άνθρωπος, είναι ένα πλάσμα του Θεού. Θα ακούσω τη γνώμη του, την άποψή του. Και πάνω σε αυτό συμπέρανα κάποτε ότι ίσως όσα μάθαμε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο κλπ, ίσως πήγανε περίπατο. Απ' τη μια εξήρανε την πολεμική αρετή των Ελλήνων, απ' την άλλη μας πηγαίναν στο κατηχητικό να μας διδάξουν την αγάπη. Πράγματα που αλληλοεξουδετερώνονται μεταξύ τους. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Υπάρχουν πολλοί φίλοι μας, το ακούω που το λένε εδώ στην ουρά. Κυρίως Έλληνες, οι οποίοι ντρέπονται να έρθουν να πάρουν το φαγητό της ημέρας. Φοβούνται ότι μπορεί να στιγματιστούν κοινωνικά ή οτιδήποτε. Να τα πούμε δημόσια. Αν μπορεί κάποιος που ακούει να τις το πει, αν κάπου αυτοί μας ακούνε με κάποιο μέσο ή με κάποιο τρόπο, να μην αισθάνονται άβολα, να έρθουν να πάρουν το φαγητό, να περάσει η μέρα, να μην έχουν μια δυσκολία. Συνάνθρωποι είμαστε. Σήμερα στην ανάγκη, ο καθένας έχει την ανάγκη του σήμερα ή αύριο. Θα τους μιλήσω προσωπικά εγώ, ο φίλος, ο αδερφός, ο Αντώνης. Ο πρώην ταξιτζής τέλος πάντων. Γιατί στην κοινωνία τη μικρή της Θεσσαλονίκης την υπηρετώ εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είμαι γέννημα θρέμα από εδώ. Και θέλω να τους πω αυτούς τους συνανθρώπους μας, που είναι και Έλληνες όπως τονίσατε κύριε Χαριτάτε, εγώ που δεν με γνωρίζουν, επειδή την χάνει να είμαι από μεγάλο τζάκι και δεν ντρέπομαι να έρχομαι εδώ. Ίσως αυτό θα πρέπει να είναι μόμος για άλλους, όχι για εμάς τους ίδιους προσωπικά που δεν έχουμε. Άλλοι πρέπει να αισθάνονται άβολα. Έτσι. Αυτοί που μας κατανήσαν. Καλά κάνετε και το λέτε. Δεν θα ντραπώ να σκύψω εφόσον θέλω να καπνίσω, να μαζέψω και πέντε γόπες από κάτω. Άλλοι πρέπει να αισθάνονται. Όχι. Εγώ δεν την έφερα την Ελλάδα σε αυτή τη θέση. Και για να επανέλθω πάλι, επειδή όπως σας είπα είμαι και από μεγάλο τζάκι, κύριε Χαριτάτε. Λοιπόν, θα σας πείσει το εξής. Φεύγοντας, εάν μπείτε στην εκκλησία μέσα στο ναό, μπαίνοντας αριστερά έχει μία μαρμάρινη πλάκα με έξι ονόματα των ιδρυτών. Το πρώτο όνομα είναι του πατέρα μου, το πρώτο όνομα πάνω. Επειδή είχε κάνει και αντιδήμαρχος και πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Είστε μια συγκλονιστική μαρτυρία, μια προσωπική ιστορία. Ναι. Το πρώτο όνομα είναι του πατέρα μου, είναι πάνω. Σας ευχαριστώ, σας αποδίδω σεβασμό και εκτίμηση. Κύριε Χαριτάτε, θα σας θαυμάζω γιατί δείχνατε μια ποιότητα ήθους και συμπεριφοράς που μακάρι να την είχαμε και οι δημοσιογράφοι οι περισσότεροι. Όχι, να είστε καλά. Δημοσιογράφοι την να είστε έχουν, καλά. Καλές γιορτές, σας εύχομαι την καρδιά μου. Να είστε καλά. Θα επιστρέψουμε εδώ, σε αυτή τη σκάλα που ανεβαίνουν οι φίλοι μας. Είναι δεκάδες, σας πληροφορώ, προκειμένου να μπουν στην σειρά για να πάρουν το φαγητό τους. Καλημέρα, καλές γιορτές. Γεια σας. Είναι δύσκολη η ψυχολογία που να έχει κάποιος. Δύσκολη, αλλά πρέπει να το περάσει αυτό. Αν θέλετε, θα κερδίσετε σε πολλά. Αν βρεθείτε μια μέρα σε ένα συζήτηση της γειτονιάς σας, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, τολμήστε το. Πηγαίνετε είτε ως θελοντές, είτε ως άνθρωποι που θέλετε απλά να κάνετε μια γνωριμία. Μιλήστε με έναν υπεύθυνο, με έναν άνθρωπο θελοντή που μαγειρεύει εκεί. Νομίζω ότι ο τρόπος σκέψης που έχουν, η συμπεριφορά τους, η φιλοσοφία που έχουν αναπτύξει ως συνέπεια της κρίσης, και άλλοι την είχαν και πριν από την κρίση, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως βοηθά και εμένα που μαρτυρία τη μαρτυρία από νωρίς το πρωί, βελτιώνουμε και παίρνω ένα μάθημα ζωής. Και ελπίζω να μην το ξεχάσω σύντομα. Επιστρέφουμε μετά από το ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα στη δική μας παρέα, την παρέα των ανθρώπων. Όπως γεννάται κάθε μέρα εδώ και υπάρχει και δημιουργεί και έχει αλληλέγγυα μορφή των ανθρώπων των συσιτίων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εδώ στους Άγιους Πάντες. Σε λίγο θέλω να μιλήσουμε και με τους ιερείς, να μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους εθελοντές, αλλά να κατέβουν πάλι και την σκάλα όπου στην ώρα βρίσκονται οι άνθρωποι για να πάρουν το φαγητό της ημέρας που είναι ρεβίθια, φακές, φέτα και λίγη σαλάτα. Στρέφουμε, βρισκόμαστε. Τι έγινε κάτι, είχε ένα τρακάρισμα. Βρήκε εδώ στη γέφυρα, βρήκε ένα φορτηγό. Σας τα λέμε αυτά γιατί συμβαίνουν. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε ακριβώς, μπροστά από τους Άγιους Πάντες, στην κεντρική λεωφόρο, είχαμε και ένα περιστατικό με ένα φορτηγό. Αυτά γίνονται στις απευθείας ιδέες, θα τα λέμε και αυτά. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Εδώ, στο ραδιόφωνο το Αλφα βρίσκεστε φίλοι ακροατές, μας ακούτε στην Θεσσαλονίκη μέσα από τον Α96.5, το ραδιόφωνο του Αλφα στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τον Α989 για την Αττική και την υπόλοιπη επικράτεια,
αλλά και μέσα από τους συνεργάτες σταθμούς, ό,τι βιώνουμε σήμερα, ό,τι συζητάμε, για ό,τι αγωνιούμε, ό,τι μοιραζόμαστε, το μοιραζόμαστε σε όλη την επικράτεια και στην Κρήτη και στην Κάρπαθο και στη Σάμο και στην Ικαρία και στη Ρόδο και στη Θράκη, αλλά κυρίως και στην ελληνική ομογένεια. Μας ακούει μέσα από το διαδίκτυο και τα μηνύματά τους είναι μηνύματα αντίδρασης αλλά και αλληλεγγύης, μέσα από το www.alfa99.com ή αν θέλετε μέσα από το www.alfa965.gr, το site, το νεοσύστατο site του Alfa 96,5. Η δική μας παρέα εδώ σήμερα έχει τα συσίτια. Βρισκόμαστε στην Ξηροκρίνη, στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων. Γεια σας κυρία μου, καλές γιορτές. Και είναι σε εξέλιξη το συσίτιο των απόρων, αστέγων, αλλά και των συνανθρώπων μας που έχουν στέγη αλλά δεν έχουν ρεύμα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, σας πληροφορώ και όπως φαίνεται και μέσα στις μαρτυρίες. Στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, ξέρετε κύριοι, κυρίες, νεότερες ηλικίες άνθρωποι ή μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, είναι Έλληνες και κάποια αλλοδαπή ανάμεσά τους, απλά έτσι, για όσους, έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε απέχει μόλις 100 μέτρα από τον Ναό του Αγίου Νικολάου, που σε λίγη ώρα θα γίνει κηδεία της μικρής Σάρας, της 13χρονης που έχασε τη ζωή της εξαιτίας αναθυμιάσεων από το μαγκάλι που χρησιμοποιήθηκε για να ζεσταθεί, που χρησιμοποιήσε η μητέρα της. Ένα γεγονός, το τονίζω συνέχεια, γιατί είναι ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και το Πανελλήνιο, αλλά κυρίως την κοινή γνώμη, ημέρα τέτοια σήμερα, ημέρα γιορτές του Αγίου Νικολάου. Και καταφθάνουν από διάφορα σημεία της πόλης προς τον Ιερό Ναό παρέες ανθρώπων, παρέες παιδιών, σχολεία, για να βρεθούν και να δώσουν ένα τελευταίο χαιρετισμό σε ένα αγγελούδι 13 ετών που δεν έφτιαξε σε τίποτα στη ζωή, για να βρει αυτόν τον τραγικό θάνατο εξαιτίας αδυναμίας που είχε η οικογένειά της, η μητέρα της, να ζεστάνει το σπιτικό. Είναι οι πικρές αλήθειες, αυτές που βιώνουμε κάθε μέρα εδώ. Από νωρίς το πρωί όσοι βρίσκεται στην παρέα του ραδιοφόρου μας, βλέπετε ανθρώπινες, ακούτε ανθρώπινες ιστορίες. Λέω βλέπετε γιατί ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι ή που περιγράφονται οι ιστορίες τους είναι σαν να έχετε και την εικόνα τους. Από την Άννα Μαρία, που έχει πενταμελή οικογένεια, τον πατέρα, τη μητέρα της, η ίδια είναι μόνη της, ο σύζυγος δεν υπάρχει, και τα δύο παιδιά της 2 και 4 ετών, με κομμένο το ρεύμα επί ένα χρόνο, να μπαίνει το ρεύμα πριν από 3-24 ώρα, αλλά με την προϋπόθεση και απειλή της ΔΕΗ, στο κοινωνικό της έργο, ότι αν δεν υπάρχει σταθερή πληρωμή των 91 ευρώ της δόσης του ρεύματος, την επόμενη μέρα θα κοπεί πάλι το ρεύμα. Ο ενθουσιασμός των παιδιών 2 και 4 ετών όταν είδαν ρεύμα στο σπίτι μετά από ένα χρόνο και να λένε επιτέλους ήρθε ο Άγιος Βασίλης. Η περίπτωση του κυρίου Πασχάλη που τον χαρακτήρισε σαν μποέμ βλέποντάς του να κάθεται ανάμεσα στους ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά για το σύντιο, και γιατί είναι καθαρός, γιατί είναι παρουσίαστος, γιατί έχει αξιοπρεπή φυσιογνωμία, και γύριζε και μου λέει: όμως κυρία μου, εγώ έχω αναπηρία. Το και πάμε καθυστερεί μήνες, δεν έχω πια κανένα επίδομα, δεν μπορώ να ζήσω, δεν νοιάζεται κανείς για μένα, έχω χάσει την ανάγκη μου να ζήσω ή τη σκέψη μου για ζωή. Αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες που χτυπάνε δυνατά στην ψυχή μας. Και αυτή είναι η βαθιά ρίζα της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουμε όλοι μας. Πέρα από την κρίση απόψεων, ιδεών ή παιδείας που μπορεί να έχουμε ο καθένας ξεχωριστά ή ως ομάδες, αυτή είναι η πραγματική ανθρωπιστική κρίση. Έτσι λοιπόν εδώ στα συζήτια αυτά προσπαθούμε να καταγράψουμε τις σκέψεις των ανθρώπων. Τι ακούμε? Βλέπετε αυτά συμβαίνουν κιόλας, έτσι. Από τις γειτονιές περνάμε από θέμα σε θέμα. Οπ, τι κάνει ο μικρός εδώ? Πόσο ετών είναι? Τι κάνετε? Γεια σας. Το όνομά σας το μικρό? Στέφανος. Ο Στέφανος είναι ο γιος? Ήρθες, τι κάνεις? Μονογονεϊκή οικογένεια είσαστε? Εγώ και το παιδί μου. Και είστε εδώ για το φαγητό της ημέρας. Πόσο καιρό είστε εδώ στο συσίτιο, έρχεστε? 2 εβδομάδες. Ήταν δύσκολη αποφάση να έρθετε στο συσίτιο? Είναι που δεν υπάρχουν δουλειές για αυτό το πράγμα. Στο υπόλοιπο περιβάλλον δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει? Όχι, δεν έχουμε κανένα. Είχα μητέρα και το οποίο πέθανε και δεν μπορούμε. Συντήρηση δεν έχω από κανένα. Ξέρετε κάτι, πολλοί που δεν ζουν τη δική σας περίπτωση, είστε μια αξιοπρεπής κυρία, έχετε τον μικρό Στέφανο δίπλα σας, ο οποίος είναι χαμογελαστός, είναι γεμάτος ζωντάνια, δεν μπορεί να καταλάβει βλέποντά σας σε μια άλλη εικόνα, σε ένα άλλο χώρο αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, σε μια άλλη γειτονιά, να καταλάβει ότι στο προσωπικό σας παράδειγμα, στο προσωπικό σας πρόβλημα, χωρά ένα αδιέξοδο. Μάλλον υπάρχει αδιέξοδο και δεν διστάσατε, ήρθατε.
να πάρετε το φαγητό από την εκκλησία. Είναι καλό να το κάνουν και άλλοι άνθρωποι που ντρέπονται να έρθουν εδώ στο συσίτιο. Να τους προτρέψετε κι εσείς, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε όλοι μας. Να βοηθάω ένας τον άλλο. Από τα άλλα πράγματα, όχι από το φαγητό του Θεού. Α, είπατε πολύ μεγάλη κουβέντα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Α, για άλλα πράγματα που πρέπει να ντρεπόμαστε. Όχι για το φαγητό του Θεού. Πατέρα Βασίλη, πήραμε άλλο ένα μάθημα. Σας λέω, κάθε κουβέντα που παίρνω από κάθε πολίτη εδώ είναι και για μένα ένα μάθημα. Η Άννα Μαρία είναι γνωστή πάρα πολλά χρόνια. Είναι άλλη Άννα Μαρία, δεν είναι η προηγούμενη που μιλάγαμε πριν. Το πώς φίλους ακροατές που ακούνε σταθερά. Πάρα πολλά χρόνια γνωστή μας. Και πρέπει να σας πω, πανέμορφη κοπέλα, δούλευε κανονικά, δεν είχε καμία ανάγκη. Είναι μια εντυπωσιακή, να το πω, κυρία. Ναι. Και με τον Στέφανο μαζί λες ότι είναι μια κυρία ευπρεπέστατη, ευκατάστατη την χαρακτηρίζει από μια απόσταση, με τον υπέροχο γιο της που πάνε για ψώνια. Ακριβώς. Κάποια στιγμή όμως βλέπετε η ζωή είναι δύσκολη και ήρθαν αλλιώς τα πράγματα. Και προς τιμήν της κράτησε τον Στέφανο παρότι ήταν μόνη της. Και παρότι ήταν μόνη της, δεν έριξε τον Στέφανο. Αυτό είναι μεγάλο μήνυμα, ξέρετε. Και τι μου είπε. Γιατί διευκρινίσετε μου λίγο την ιστορία, το κατάλαβα. Κοιτάξτε, θα μπορούσε δηλαδή να μην γεννηθεί ο Στέφανος, να μην έρθει στη ζωή. Βεβαίως, ήταν ελεύθερη. Ήταν ελεύθερη η κοπέλα, προέκυψε μια εγκυμοσύνη και είπε ότι εγώ αυτό το παιδί θα το μεγαλώσω, διότι αισθάνομαι πάρα πολύ αγάπη για αυτό που κυοφορώ στα σπλάχνα μου. Και αυτό ήταν συγκλονιστικό για μένα. Και από τότε γνωριστήκαμε, εμείς την ενισχύσαμε ηθικά κυρίως και πνευματικά. Α, αλλά έχετε, και κάπως, έχετε δύο καρδιές και αντέχετε. Ναι, εννοείται. Έχετε περίσσιο θάρρος. Και όταν την ρώτησα, πώς θα μεγαλώσει, μου λέει θα δουλέψω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν διστάσατε επειδή ο πατέρας του Στέφανου δεν υπήρχε στη ζωή σας πια. Όχι. Δεν δίστασε, εκεί που θα μεγαλώσει το παιδί μου. Έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε, γιατί φυλακές, δυσκολίες. Καταλάβατε τώρα. Ας μην πούμε παραπάνω. Φτάνει εδώ. Όμως να ακούει ο κόσμος. Ότι πάντα υπάρχει ελπίδα. Απόφαση χρειάζεται. Ακριβώς. Και η Άννα Μαρία έρχεται εδώ, πραγματικά σας λέω και την ξέρουμε χρόνια, αλλά στέκεται με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι συζητάμε εδώ έχει αξία. Γιατί το να συζητάμε κάθε μέρα για πολιτική ή να ακούμε κάθε μέρα πολιτικούς που ούτως ή άλλως στη λύση δεν τη βρίσκουν ή αν θέλετε δεν τη βρίσκουν όπως εμάς θα μας εξυπηρετούσε για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίσως χρειάζεται που και που να ακούμε και τους εαυτούς μας, να ακούμε και τους πολίτες. Ή να θέλετε και για εμάς τα μέσα ενημέρωσης να δίνουμε μικρόφωνο στους πολίτες και στις πραγματικές ιστορίες τους. Αυτές που είναι της διπλανής πόρτας ή στη δική μας πόρτα, αλλά δεν τις κοιτάμε εύκολα. Κοιτάμε μόνο την επιφάνεια που φτιάχνουν τα μέσα ενημέρωσης, τον αφρό. Στέφανε, μια καλημέρα στους φίλους. Μια καλημέρα. Επιστρέφουμε εδώ στην δική μας παρέα, στη δική μας ραδιοφωνική συνωμοσία. Επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω με πολύ μεγάλη χαρά. Όπως πριν σας γνώρισα τον πατέρα Αλέξανδρο που είναι υπεύθυνος των συσιτίων εδώ και αν θέλετε βιώνει καθημερινά αυτά που ήδη έχετε ακούσει όσοι είστε επισκέπτες και μείνατε, ήσασταν επισκέπτες και μείνατε στη Γιάφκα μας. Στην εκπομπή μας. Όσοι μπήκατε τώρα, εκπέμπουμε απευθείας από τα συσίτια στην περιοχή των Αγίων Πάντων στην Ξηροκρίνη. Εδώ που περισσότερα από 500 άτομα κάθε μέρα έρχονται για να πιάνουν το φαγητό. Να βάλω στην παρέα μας τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, είναι ο πρωτοπρεσβύτερος εδώ στον Ιερό Ναό. Και να του πω μέσα από την καρδιά μου, καθώς πριν από λίγη ώρα έμαθε ότι έγινε παππούς, να σας ζήσει το εγγόνι σας. Ευχαριστώ πολύ. Πώς δεν είναι τη χαρά, το θαύμα της ζωής. Δίπλα στην αγωνία, στην απόγνωση, έχετε χαρά, έχετε ελπίδα. Αν κάποια στιγμή τραβήξουμε ένα χειρόφωνο από την πίεση της καθημερινότητας και τα βάλουμε όλα σαν εικόνες γύρω μας, βλέπουμε ότι πάντα πρέπει να χαμογελάμε και να αισιοδοξούμε και να μην γονατίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω. Αυτό είναι και το μυστήριο της ζωής εξάλλου. Και όταν γεννιέται ένα παιδί, νομίζω γεννιέται και η ελπίδα. Και όταν γεννιέται ένα παιδί, γεννιέται και η αγάπη. Και όταν γεννιέται επίσης ένα παιδί, είμαι λίγο συγκινημένος τώρα πράγματι όπως το λέτε είναι, νομίζω ότι ο κόσμος ανατέλει διαφορετικά και ο ήλιος ανατέλει διαφορετικά. Βλέπουμε αλλιώς τη ζωή. Και αυτό ανανεώνει. Ξέρετε. Είμαστε από νωρίς το πρωί μαζί εδώ. Εδώ. Εσείς είστε από κοντά μου, όπως και ο πατέρας Αλέξανδρος. Αν θέλετε, με σεβασμό στο έργο μας, που θα μπορούσε να είναι και ενοχλητικό για σας. Προσπαθούμε να μην αναστατώνουμε τον κόσμο. Οι κυράδες που μαγειρεύουν είναι εξαιρετικές κυρίες, απίστευτες, μαγείρισες. Με το χιούμορ τους, με το δικό τους λόγο. Ελληνίδες μανάδες. Ναι. Ο κόσμος που έρχεται εδώ, οι εθελοντές που διακρίνουν, να μεταφέρουν τα πράγματα για τα τρόφιμα, τα προϊόντα που θα γίνουν αργότερα πιάτο για τους ανθρώπους που τα έχουν. Και οι άνθρωποι που κάθε μία ιστορία που συναντάς από αυτούς είναι ράπισμα. Να σε ξυπνάει.
Αν νιώθεις δηλαδή ότι περνάς δύσκολα, λες, εδώ άλλοι περνάνε πολύ χειρότερα από μένα, πολύ πιο δύσκολα. Μάλλον πρέπει να ξανασηκωθώ και να δω πώς θα περπατήσω. Και αυτό το λένε τα παιδιά μας, ξέρετε, σήμερα. Ξέρετε τι λέει η νέα γενιά, γιατί μιλάμε με τα νέα παιδιά. Μπορώ να πω αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, εσείς διαμαρτύρεστε και τη σκόβετε η σύνταξη, μειώνεται ο μισθός σας. Εμείς μορφωμένα παιδιά με γλώσσες, με πανεπιστημιακά πτυχία που δεν μπορούμε να βγούμε καν, δεν έχουμε δικαίωμα. Στη δουλειά και στην κοινωνία. Τι γίνεται με εμάς, μας σκεφτήκατε καμιά φορά? Και ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Χαριτάτο? Φοβάμαι αυτή τη διαγενολογική αντίθεση που δημιουργείται, τη νέα πλέον αντίθεση ανάμεσα στη νεότερη γενιά και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Και αυτό θέλει λίγο, νομίζω, προσοχή. Γιατί όσοι έχουμε κάποια στήριξη, είτε έχουμε ένα μισθό, εντάξει, πονάμε γιατί μειώνεται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο άλλος που δεν πρόκειται ποτέ να βγει στη σύνταξη ή δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε ασφαλιστικό σύστημα. Εκείνο το σκεφτόμαστε καμιά φορά. Γι' αυτό βλέπω τα νέα τα παιδιά, και εκεί νομίζω είναι το μείζον πρόβλημα σήμερα, τα οποία είναι σιωπηλά και έχουν τόση αξιοπρέπεια που δεν θέλουν το χαρτζηλίκι του πατέρα. Σου λέει, μισό λεπτό. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Μορφώθηκα, έμαθα γλώσσες, παιδεύτηκα, μπήκα σε αυτό το σύστημα. Τότε πότε θα βρω εγώ δουλειά? Και αυτό νομίζω πρέπει να προσεχθεί λιγάκι. Πέρα από τα συσίτια, από αυτά εδώ που λέμε και στα οποία βέβαια κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά χρειάζεται ευρύτερα κάτι να γίνει. Εγώ επιτρέψτε μου, γιατί ήρθα νωρίς το πρωί και με ανέλαβε, να σας πω έτσι, και να εξυπηρετήσει και τα τεχνικά ζητήματα ο πατέρας Αλέξανδρος, ο οποίος με πήρε και μου έδειξε και το κτίριο εδώ. Μου έδειξε τις αίθουσες που έχετε για τους φοιτητές. Τους άπορους φοιτητές που θα βρίσκουν μια στέγη. Δεν υπάρχει νίκη, έχουν έρθει από την περιφέρεια, δεν υπάρχει φαγητό εδώ. Φαγητό μαζί με τους ανθρώπους, όλοι μαζί, μια παρέα, μια οικογένεια. Βοηθητικό είναι αυτό, έτσι, δεν τελειώνει μόνο το πρόβλημα. Ναι, αλλά έγινε όμως, υπάρχει. Μου έδειξε τις αίθουσες που κάνετε μαθήματα, φροντιστήρια, υπολογιστές, αίθουσες που δεν υπάρχουν και στα. Η Σάρα που κυδεύεται σε λίγες ώρες, πρέπει να σας πω ότι είναι στα φροντιστήρια τα ενισχυτικά του Ιερού Αγίου Νικολάου, δίπλα εδώ στη γειτονιά μας. Ο οποίος σήμερα, Ιερός Αγίου Νικολάου, έχει αναλάβει και την κηδεία της 13χρονης, της μικρής Σάρας. Έχουν έρθει και από το συσίτιο του Αγίου Νικολάου εδώ για να πάρουν φαγητό, γιατί είναι κλειστά. Γιατί έχει την Αγίου Νικολάου, γιορτάζει η Εκκλησία. Είναι η κηδεία του μικρού αυτού Αγγέλου, της Σάρας μας. Είναι και μια χειροτονία που γίνεται. Υπάρχει μια αριθμία, 100 μέτρα είναι η απόσταση, έχει το κόσμο εδώ. Βλέπετε κόσμο που παίρνει το συσίτιο, τρώει εδώ το φαγητό της ημέρας για να πάει μετά στην κηδεία της 13χρονης. Δηλαδή δεν χάνεται, δεν φεύγει. Σου λέει, θα πρέπει να πάω στη μάνα την πονεμένη. Θα πρέπει δίπλα να δακρύσω κι εγώ. Και αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας που ενώνει τους ανθρώπους. Εγώ σας λέω ειλικρινά, με έχουν κερδίσει οι άνθρωποι αυτής της γειτονιάς, αυτής της περιοχής. Εδώ στην Ξηροκρίνη, που πολύ περισσότεροι δεν την γνωρίζαμε την Ξηροκρίνη ως περιοχή. Μόνο όσοι γνωρίζουν Δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι, αν κάποιοι είναι μακριά, μπορούν να ξέρουν ότι είναι πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό, το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Ακριβώς εκεί. Και να πω ότι είναι. Εγώ δημοσιογραφικά έμαθα εδώ για τα συσίτια σας όταν εφηνδιάστηκα και μαθαίνω ότι ήρθε και εγγενίασε τον χώρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή, προφανώς κάτι είδαν οι άνθρωποι του Οικουμενικού Πατριάρχη. Είδαν ότι εδώ υπάρχει έργο, υπάρχει δουλειά. Υπάρχουν κτίρια. Δηλαδή, ο Βολός που πάει για το κεράκι στην εκκλησία, εδώ έχει γίνει κτίριο, έχει γίνει έργο. Και κανείς δεν τα παίρνει μαζί του. Έτσι. Και είστε όλοι περαστικοί στα μπόδο, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν τα παίρνει κανείς μαζί του. Μένουν εδώ και εξυπηρετούνται ψυχές ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Ακριβώς αυτό που λέτε, ότι αυτά δεν είναι ιδιωτικά τα κτίρια. Είναι δημόσια. Αλλά και ένας ναός, ακόμη σκεφτήκατε. Διαχείριση κάνατε. Ακριβώς. Και ένας ναός δεν είναι ιδιωτική υπόθεση ενός ιερέα. Είναι του λαού του Θεού δηλαδή. Μπαίνει ο άνθρωπος, τον πόνο του, το δάκρυ του, το κεράκι του. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει αυτό ο λαός μας. Τι συνέβη με την Άννα Μαρία? Δεν λέω ότι είναι η Άννα Μαρία που εγκαταλείφθηκε τον σύζυγο, πήγε φυλακή και γέννησε τον Στέφανο. Παρότι πιθανόν το περιβάλλον της έλεγε μη γεννήσεις, ρίξε το παιδί. Και σήμερα ο Στέφανος είναι ένας κούκλος, όπως τον είδα, και είναι εδώ στα σύνδια και παλεύει η μάνα με το παιδί μόνη της. Αλλά παλεύει. Τεράστια αξία αυτή. Τεράστια. Μιλάω για την άλλη τη άλλη Άννα Μαρία, με την πενταμελή οικογένεια, που ήταν ένα χρόνο χωρίς ρεύμα. Και είδε και μου είπε ο κύριος δίπλα που έτρωγε δίπλα της ότι ξέρεις κάτι. Πήρε ένα μικρό ποσό και έβαλε μια δόση για να της επιστρέψει το ρεύμα. Το δώσαν εδώ από την εκκλησία. Είναι, έτσι γίνεται. Το έχετε αναλάβει να έχετε όλη τη δόση της Άννας Μαρίας ή θα πρέπει να βοηθήσουν και φίλοι? Πώς θα γίνει, ή βλέποντας και κάνοντας? Κοιτάξτε τώρα, να σας πω την άλλη. Γιατί ένα χρόνο χωρίς ρεύμα, παιδιά 2 και 4 ετών, για τη μάνα είναι μαρτύριο. Έχετε δίκιο. Η άλλη Άννα Μαρία της πληρώνουμε το μισό ενίκιο. Ναι. Είναι 100 ευρώ το ενίκιο της. Μένει σε μια, μην σας πω έτσι, σαν ένα ημιυπόγειο. Και λέμε το 50 έχουμε και μπορούμε και το φαγητό. Τα άλλα τα εξασφαλίζει κάπως από κάπου. Πηγαίνει, δουλεύει κάποιες βραδιές, κάποιες μέρες και τα εξασφαλίζει. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι τεράστιο. Και οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν τι σημαίνει πρόβλημα. Εμείς επικουρικά ερχόμαστε. Βοηθάμε λίγο επικουρικά σε αυτό ακριβώς το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο είχε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα ο Μητροπολίτης μας λέει
ότι αυτές οι κυρίες εδώ που διακονούν και όλοι οι εθελοντές, ξέρετε πώς τους ονομάζει? Ολυμπιονίκες της καθημερινότητας. Επειδή πέρασε προηγουμένως και η κυρία Αποτολή, Ολυμπιονίκες της καθημερινότητας. Και λέει και κάτι άλλο ο Σεβασμιότητος εδώ, ότι αυτό είναι το θαύμα, το ότι οι φτωχοί βοηθούν τους φτωχότερους. Ξέρετε, μου παίξω ένα φίλο ταξιτζή που από ό,τι μου έδωσε και είδα και την ταυτότητά του και διέκρινα και στου ευεργέτε τη Εκκλησία, είναι ο πατέρα του, είναι από του ανθρώπου που ευεργέτησαν τον Ιερό Ναό. Που τώρα ο ίδιο ω ταξιτζή, άνθρωπο στη σύνταξή του πάνω, έρχεται και στο ναό που βοήθησε ο πατέρα του να χτιστεί. Βλέπετε λίγο το παιχνίδι, ο κύκλο τη ζωή. Εξαιρετικά αξιοπρεπή άνθρωπο, με εξαιρετικό λόγο. Γύρισε και μου λέει: δεν φταίω που βρέθηκα εδώ. Να μην τρέπεται κανείς μας. Άλλοι αποφάσισαν και μας έφεραν έτσι, εδώ. Εγώ με ροκάματο δούλευα, έβγαζα. Και δεν θέλω να σας βάλω σε πολιτικό λόγο, αλλά διαβάζουμε από νωρίς το πρωί τα πόσα χρωστάνε στη ΔΕΗ, σας λέω, που κόβει το ρεύμα στους απόρους, πόσα χρωστάνε τα ίδια τα κόμματα που εμείς στηρίζουμε πάλι με τη δική μας δραχμή, με το δικό μας ευρώ πλέον. Μην σας βάλω στα πολιτικά. Ξέρω ότι δεν τα συμπαθάτε, δεν θέλετε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω η πολιτική έχει δύο διαστάσεις. Είναι η κομματική πολιτική που χωρίζει τους ανθρώπους και υπάρχει και η πολιτική πρόνοια για τα κοινά. Νομίζω στο δεύτερο κομμάτι της πολιτικής, δηλαδή η πρόνοια για τα κοινά και αυτή η λεγόμενη κοινωνική συνοχή, η αλληλοβοήθεια, ο αλληλοσεβασμός, πρέπει να μας απασχολεί. Αλίμονο δηλαδή. Το άλλο βέβαια, το να χωρίζουμε τους ανθρώπους, βέβαια εκεί εμείς είμαστε αντίθετοι. Γιατί εμείς είμαστε και πέρα από τα κόμματα και πάνω από τα κόμματα, νομίζω. Έχουμε μεγαλύτερη εμβέλεια, νομίζω. Ποια στιγμή, εσείς τώρα εμπειρότατος πατέρα, έχετε δει περιπτώσεις και περιπτώσεις εδώ, ανθρώπινες ιστορίες που συγκλονίζεσαι να τις ακούς και δεν έχουν τελειωμό. Υπάρχουν μία-δύο-τρεις περιπτώσεις που μπορείτε να ξεχωρίσετε και να λέτε αυτή με έχει καθυλώσει η περίπτωση και ίσως και αυτή μου έχει δώσει δύναμη να συνεχίσω. Έστω και αν στιγμές έχετε κόπωση η ανθρώπινη. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και ναρκωμανείς και οροθετικοί. Και το ελληνικό περιθώριο επίσης περνάει από τους νέους. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι οι ναοί μας είναι σημεία αναφοράς. Και αν μας σώζει κάτι τους ιερείς και τους κληρικούς σήμερα, παρόλα τα πάθια μας, τους καημούς μας και παρόλα και τις αστοχίες μας, αν θέλετε, είναι οι πρωτογενείς σχέσεις και με τον τελευταίο άνθρωπο. Ο λαός μου, ξέρετε πώς το λέει. Μην το πεις ότι το παπά. Ναι. Νομίζω ότι ο παπάς γίνεται σημείο αναφοράς για να ακούσει όλα τα παράπονα που έχει ο κόσμος απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στα κόμματα, όπως είπατε προηγουμένως. Πάμε, φίλοι ακροατές, στους αδερφών του Α. Θα μπαίνουμε για το υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής. Όσο μένει χρόνος εδώ, γνωρίζοντας και κάνοντας παρέα με υπέροχους ανθρώπους που τους θαυμάζουμε και τους δουλεύουμε, όποιο ρόλο και αν έχουν, είτε μαγειρεύουν, είτε είναι εθελοντικά στο σίτιο, είτε έρχονται και παίρνουν το φαγητό και αυτούς θαυμάζουμε. Γιατί είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Δεν φταίνε που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Και έρχονται και παίρνουν το φαγητό τους για να επιβιώσουν, με την ελπίδα ότι θα έρθει η επόμενη μέρα που θα αποδώσουν πίσω αυτά που σήμερα έχουν ανάγκη και σπράττουν από την αλληλεγγύη των ανθρώπων. Θα τα συζητήσουμε αφού επιστρέψουμε από το ωφέλιμο διάλειμμά μας. Επιστρέφουμε. Το λέω πάντα το επιστρέφουμε, γιατί είναι σαν να φεύγεις από κάπου, να λες κάτσε πάω να πάρω το ποτήρι μου, το νερό μου, να πω την κουβέντα μου και να γυρίσω να παρακολουθήσω ή να συμμετέχω στην παρέα. Αυτή είναι η παρέα δική μας, η δική μας ραδιοφωνική συνωμοσία, στη δική μας διαφορετική γιάφυκα σήμερα. Και νιώθω πολύ όμορφα, γιατί γνωρίζω υπέροχους ανθρώπους. Ανθρώπους που έχονται για να πάρουν το πιάτο με το φαγητό της ημέρας, που είναι ρεβίθια και φακές σήμερα, στα συσίτια αγάπης, εδώ στους Άγιους Πάντες, που είναι ο σταθμός αγάπης. Να πούμε ότι είναι Ιερά Μητρόπολης, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ο Σεβασμιότητας Βαρνάβας δεν είναι στην παρέα μας στιγμή. Σε λίγη ώρα θα είναι στην κηδεία της 13χρονης Σάρας. Παρότι μαζί και συγγνώμη που δεν βρίσκεται ο άνθρωπος, εξαιρετικός ιεράρχης, έχω και το λέω αυτό, έχω εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα της δουλειάς του, αλλά και τη βαθιά φιλοσοφημένη σκέψη του και ιερατική. Θέλω όμως να πούμε μια κουβέντα και με τον πατέρα Αλέξανδρο, που είναι ο αρχηγός εδώ που λέμε, έτσι δεν είναι, πατέρα Βασίλειε? Ο υπεύθυνος για το συσίτιο. Εποπτεύει. Και είναι νέος άνθρωπος. Πάντως δεν το νιώθω αυτό. Ναι, εγώ μόλις ήρθα τον πρωί και τον είδα. Εντυπωσιάστηκα και το παραστατικό του. Είναι αυτό που λέμε δύο μέτρα παλικάρι. Είστε νέος άνθρωπος. Έχετε αφιερωθεί, πέρα από το ότι έχετε φορέσει το σχήμα, έχετε αφιερώσει την ζωή σας σε κάτι που πιστεύετε βαθιά και στην ανάγκη να εξυπηρετείτε ανθρώπους πνευματικά, να τους στηρίζετε. Έχετε αναλάβει και τα συζήτεια, πατέρα. Είστε νέος άνθρωπος. Δηλαδή, πολλές φορές περιμέναμε τα συζήτεια να είναι κάποιος υπεύθυνος, να νοιάζεται για αυτά. Μεγαλύτερης ηλικίας, που αν θέλετε έχει γνωρίσει και τη ζωή ακόμα περισσότερο. Και το γεγονός ότι είστε τόσο νέος, ότι είστε παιδί των περισσότερων που έρχονται εδώ,
Έτσι δεν είναι, σαν γιώτες σας βλέπουνε. Είναι περίεργη ψυχολογία που πρέπει να είναι, ανάμεικτα τα συναισθήματά σας. Τεράστια ευθύνη, δύσκολη επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους στην απόγνωσή τους τον πρώτο καιρό που έρχονται εδώ, την πρώτη στιγμή. Είναι μεγάλη ευθύνη βεβαίως, αλλά για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που μου δίνεται αυτή η δυνατότητα να διακονώ τους ανθρώπους αυτούς και όπως είπατε από την νεανική ηλικία. Αυτό βεβαίως πρέπει να μην ξεχνούμε πως φέρνει και μια διαφορετική εμπειρία με το πέρασμα των ετών. Βέβαια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Σας βλέπω, σας αντιμετωπίζουν και λίγο σαν φίλο. Βεβαίως. Σας μιλάνε πατέρα. Εγώ θα το πω, είμαστε έτσι οικογενειακά εδώ πέρα. Είμαστε κάθε μέρα μαζί με όλους τους ανθρώπους και με τις εθελόντριες. Φίλους επί 500, πατέρα, επιτρέψτε μου. Σας βλέπουν ως φίλο, γιο ή πατέρα επί 500 κάθε μέρα. Ναι. Έχετε την αγωνία, ξυπνάτε το πρωί και λέτε στην πρεσβυτέρα σας ότι εγώ θα πάω αυτή τη στιγμή, έχω την αγωνία να εξυπηρετήσω 500, 501, 550 την ημέρα και όλοι να φύγουν από εδώ και να έχουν πάρει το φαγητό τους. Ακριβώς, ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα. Και να πω, μερικές φορές μπορεί να μην κοιμηθώ κιόλας δηλαδή. Ναι, να σας πω κάτι, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί σε μια ζωή βολεμένων, σε μια κοινωνία βολεμένων ανθρώπων, επιτρέψτε μου με κάθε σεβασμό στο σχήμα σας και στον χώρο που με φιλοξενεί και ιερέων πολλές φορές που τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται ως βολεμένοι, εσείς να αγωνιάτε σε αυτό το επίπεδο και σε τόσα ευαίσθητα θέματα? Κοιτάξτε, είναι ασθένεια της εποχής να κλειστούμε στον εαυτό μας. Οι άνθρωποι έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας. Είναι μια ασθένεια της εποχής. Πρέπει να την ξεπεράσουμε. Πρέπει και εμείς οι νέοι να δώσουμε αυτό το παράδειγμα, είτε είμαστε κληρικοί είτε όχι. Και πρέπει να αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να εμφυσίσουμε στους ανθρώπους και στους ενωρίτες μας ότι είμαστε μία οικογένεια όλοι μαζί, πορευόμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα, αν και αυτή την περίοδο βιώνουμε τα άσχημα δυστυχώς, αλλά πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού να τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους. Αυτό πάντως που κινητοποιεί και τους ιερείς και τους εθελοντές, ξέρετε, είναι πολλές φορές ένα ψιθυριστό ευχαριστώ από τους ανθρώπους που δέχονται την ευεργεσία αυτή. Αυτό νομίζω δεν πληρώνεται με τίποτα. Ή να βρεις κάποιον άνθρωπο πριν έξω. Πριν που μιλούσα στον αέρα, ήρθε μια κυρία που είναι αλλοδαπής καταγωγής. Είναι κατά ξέρει ελληνικά. Προφανώς. Είδε όμως ότι είχε τη δυνατότητα δημόσια να πει ευχαριστώ. Σε είδε το μικρόφωνο. Καταλάβατε. Και προσπάθησε να βρει τις λέξεις στα ελληνικά για να πει ένα ευχαριστώ. Ναι, δηλαδή αισθάνθηκε ότι είναι η ευκαιρία της να το πει. Αισθάνθηκε προφανώς βαθιά υποχρέωση, βαθιά, αν θέλετε, ευγνωμοσύνη, που αισθάνθηκε, έψαχνε να βρει, συγκλονιστικό για έναν άνθρωπο που το ζει σαν εικόνα, έψαχνε να βρει τις λέξεις στα ελληνικά για να μπορείς να τις σχηματίσεις σε φράση, να δώσει το ευχαριστώ, να το αποδώσει και να είναι κατανοητό στους ακροατές που είναι Έλληνες ή που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Εγώ το εκτίμησα ιδιαίτερα αυτό, ξέρετε. Γιατί η ευγνωμοσύνη, ξέρετε, είναι δυσκολότερη από το να βοηθάει κανείς. Δεν λέμε εύκολα ευχαριστώ. Και είμαστε μια κοινωνία που μονίμως διαμαρτυρόμαστε, μονίμως γκρινιάζουμε, μονίμως μιζεριάζουμε και δεν έχουμε την τάση να λέμε έστω για ένα ψίχουλο, ένα ευχαριστώ, βρε αδερφέ. Αυτό αλλάζει και την ψυχολογία μας. Και αν τελικά τα οικονομικά είναι θέμα ψυχολογίας, αν χάσουμε την ελπίδα δηλαδή και αν χάσουμε την όρεξη για τη ζωή, υπάρχει μια δυσκολία εδώ. Γι' αυτό νομίζω ότι η Εκκλησιά μας, ανασταίνοντας την ελπίδα και οικοδομώντας ανθρώπινες σχέσεις, αυτό είναι το μείζον το οποίο μπορεί να γίνει. Εγώ θα έλεγα ότι τα συσίτια είναι το έλασον. Είναι το ελάχιστο. Το μείζον είναι το άλλο. Να δώσουμε όραμα στην κοινωνία, να δώσουμε ελπίδα στην κοινωνία. Και αυτό νομίζω οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν, γι' αυτό και έρχονται και κουρνιάζουν, το λέω έτσι συμβολικά, στο νόημα και στη συντροφιά των ιερέων και των κληρικών, οι οποίοι έχουν πρωτογενείς σχέσεις με τον κόσμο. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουν εντελώς πρωτογενείς σχέσεις, ξέρουν τι γίνεται στη γειτονιά, ξέρουν τι γίνεται στην ενορία. Τη Σάρα, οι πατέρες του ναού, ο πατήρ Ιωάννης Περιστερίδης εκεί την ήξερε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Που κυδεύεται σήμερα. Και τα παιδιά. Και με αποσεβασμό, δεν θέλαμε να βγούμε απευθείας από τον ιερό ναό, γιατί ξέρετε, είναι όλες κρίσιμες και ευθύνες. Έτσι, έτσι. Μπορούν να παρεξηγηθούν. Βεβαίως. Απλά το υπενθυμίσουμε διαρκώς, γιατί νιώθω ότι μια πόλη εδώ η Ξηροκρίνη, μια μικρή πόλη, ένας οικισμός δηλαδή, γιατί μια μικρή πόλη σε αριθμό, προετοιμάζεται για να αποχαιρετήσει τη Σάρα. Στη Μητρόπολη είναι Απόλλωνος και Σταυροπόλεως. Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό. Δύο βήματα από το κέντρο της πόλης, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης γίνονται όλα αυτά. Και αυτά, ξέρετε, όταν είναι γνωστά, αμέσως ανοίγει κάποιο παράθυρο, ανοίγει κάποια πόρτα. Έχει ο άλλος που να στηριχθεί κάπως, έτσι. Αλλά είπαμε, αυτά είναι ελάχιστα πράγματα και εγώ αισθάνομαι μια συστολή, ξέρετε. Και αισθάνομαι και ένα δέος να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, αλλά και να διακονούμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ.
όπως είπε προηγουμένως ο πατήρ Αλέξανδρος. Γιατί ξέρετε τώρα ένας άνθρωπος να είναι αξιοπρεπής όπως λέτε, να έχει το σπιτικό του, να έχει τη δουλειά του και αυτά όλα να τα χάσει και να έρθει σχεδόν επέτης. Και τι μας είπανε εκεί οι άνθρωποι έξω? Ότι πολλοί είναι κλεισμένοι και δεν βγαίνουν λόγω αξιοπρέπειας. Έχω ένα ζευγάρι, γιατί μου είπατε για χαρακτηριστική εικόνα, το οποίο ήταν και οι δύο εργαζόμενοι, παίρνουν από 800 ευρώ μέχρι το 2009 και είχαν πάρει ένα μικρό διαμερισματάκι και πληρώνουν 500 ευρώ στην τράπεζα. Απολύεται ο ένας, δεν έχει δουλειά, του αλλού του κατεβαίνει, μειώνεται ο μισθός και παίρνει γύρω στα 700 αυτή τη στιγμή. Και έχουν δύο παιδάκια στο σχολείο. Αυτοί τους μένουν 200 ευρώ για να βγάλουν το μήνα. Και όταν τους είπα να πάμε για διευκολύνσεις σε αυτούς τους νόμους που υπάρχουν, ντρεπότανε και δεν θέλανε να έρθουν κοντά μου για να πάμε να δούμε κάποιες διευκολύνσεις. Πόρτα-πόρτα. Και αυτά είναι νέα, που σας, είναι νέα παιδιά, αυτό που σας λέω. Και δεν έφτιαξαν σε τίποτα αυτά, όπως λέτε κι εσείς. Δεν έφτιαξαν καθόλου. Δε, τι. Πήραν ένα διαμερισματάκι για να ζήσουν και να έχουν να στεγάσουν τα παιδιά τους. Πιο φτωχό, έτσι. Έτσι. Όταν όμως χάνεις τη δουλειά σου, κατεβαίνει και του εταίρου το. Ο μισθός, το εισόδημα, το μηνιαίο εισόδημα, καταλαβαίνεις μετά του πώς μπορεί να ζήσει. Και τέτοιοι νομίζω υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί, και εγώ απορώ πραγματικά πώς έτσι ακόμη αυτή η κοινωνία στηρίζεται. Λοιπόν, από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δυο σας. Νεότερη πατέρα Αλέξανδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Πατέρα Βασίλη, είστε εξαιρετικός, είστε δάσκαλος. Εύχομαι να είστε καλά. Τι να σας πω, δηλαδή είναι στιγμές που δυστυχώς έχουν παρεξηγήσει τόσο πολύ τις σχέσεις ανθρώπου εκκλησίας σήμερα και εμείς οι δημοσιογράφοι, που πολλές φορές αισθάνομαι ότι και ενοχικά απέναντί σας, αλλά πολλές φορές αισθάνομαι ότι μπορεί να παρεξηγηθεί αν εκδηλωθώ, αν εκδηλώσω πραγματικά αυτό που νιώθω όταν συναντώ περιπτώσεις ανθρώπου σαν και εσάς. Εγώ να πω κάτι, να ψάχνουμε την αλήθεια. Και όταν ψάχνουμε την αλήθεια, να μην μας πειράζει, όσο ενοχλητική κι αν είναι. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την όμορφη εμπειρία για το ακροατήριο και για μένα προσωπικά, αν θέλετε. Ευχαριστώ θερμά τον εξαιρετικό τεχνικό προστάμενό μας. Κάνει θαύματα πραγματικά. Με σεβασμό το λέω μπροστά στους ιερείς, τον Σταύρο Γουδάκη, τον τεχνικό προστάμενο του ραδιοφώνου του Α, τη Φέη Μαναλτζή που ήταν στην κονσόλα του Α96,5, τον Αντώνη Ερκουλή και τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν στην κονσόλα του Α89, την Τζόρτζια, τη Γεωργία Ιωνίδου, την κουκλάρα μας που συνέβαλε τα μάλα για το εγχείρημα αυτό, και την ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου, την Κυριακή Παντελόγλου, εξαιρετική συνεργάτη. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά στην Νίκη Χατζιμπούσιου, το κορίτσι μας που γιορτάζει σήμερα, στον Νίκο Αβουκάτο. Ο Νικόλας Τσιμπετονίδης, εξαιρετός συνεργάτης, συγχολήπτης μας, και στους φίλους που θέλετε να βιώνετε κάθε μέρα γιορτή. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την ραδιοφωνική μας συνωμοσία. Βλέπω και μακαρόνια εδώ. Μου είπατε για ρεβίθια, βλέπω και μακαρόνια. Είχαμε και φακές. Δεν μου τα είπατε αυτά στην αρχή. Τώρα έχει λάτσα, να βοηθήσω λίγο. Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Να ευχηθώ και καλές γιορτές, κυρίες μου, εδώ που μαγειρεύετε, είστε στη λάτσα. Δίνεται αγώνα κάθε μέρα για να τρώνε οι συνάνθρωποι μας. Καλές γιορτές, καλές γιορτές, κύριε. Καλές γιορτές και σε εσά. Θα έρθω εγώ να βοηθήσω τη λάτσα. Εντάξει, και θα το. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Ό,τι και να πω, νιώθω πλούσιος άνθρωπος σήμερα. Σε αυτά τα συσίτια και με αυτό. Νιώθω πλούσιος άνθρωπος δίπλα σας. Βλέποντας τα συσίτια και τον αγώνα το δικό σας, νιώθω ότι είμαι πλούσιος. Γιατί σας γνώρισα. Σας γνώρισα και νιώθω πλούσιος, τίποτα άλλο. Συναισθημάτων. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλωσύνες, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ραδιόφωνο όταν είναι κοντά στον πολίτη. Το ραδιόφωνο που το δημιουργείτε εσείς με τις δικές σας απαιτήσεις και τη δική σας αυθυνοκριτική. Και εμείς ακολουθούμε. Δική μας υποχρέωση. Αυτές είναι οι γιάφκες των αντικειμένων ανθρώπων, των ανθρώπων που νοιάζονται για τον συνανθρωπισμό.